Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα είμαστε και θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Στους 95,5 των FM, στα γήπεδα. Με πάρα πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με το γνωστό team, τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και φυσικά με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη κοντά μας, αφού το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει πλέον η οριστική διαγραφή. Τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Τηλεφωνείτε στο 18133 στους Σαφούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, καλείτε 18133, εκεί είναι οι αφοί Κωνσταντινίδη για να σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Γράφετε 9.55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54.340. Μετρόπολης 95.5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, η οποία από αύριο θα είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το δικό της περίπτερο. Και μπορείτε να πάτε να δείτε τα μοντέλα, τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα. Έτοιμα για να το οδηγήσετε αν αποφασίσετε να αποκτήσετε κάποιο από αυτά, ειδικά το i20, το οποίο προσφέρεται σε μια καταπληκτική τιμή για αυτόν ο οποίος χρειάζεται να αγοράσει αυτοκίνητο και μπορεί. 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν και με 5 χρόνια εγγύηση επίσης εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά θα τα δείτε εκεί ή μαθαίνετε περισσότερα τηλεφωνώντας το 2310 596 596 ή στο 2310-596-690. Πριν πάμε στα θέματά μας, τα οποία είναι κατά βάση αγωνιστικά, να πούμε ότι όταν πεινάς δεν χάνεις χρόνο. Στο deliveras.gr όχι μόνο δεν χάνεις χρόνο, δεν χάνεις ποτέ και τις αποκλειστικές προσφορές. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που μπαίνεις στο deliveras.gr, ακόμη και αν δεν γνωρίζεις ή δεν ψάξεις να βρεις την προσφορά, ο Deliveras την εμφανίζει αυτόματα. Έτσι δεν τη χάνεις με τίποτα. Λοιπόν, Κωστή, εμβόλυμη αγωνιστική. Τρίχες. Δεν είναι θέμα δηλαδή για σένα. Όχι. Τι είναι θέμα για σένα? Ένα μάτσι είναι εκεί, το Ηρακλής Λεβαδιακός. Τι εμβόλυμη αγωνιστική? Ναι. Όλα τα μάτσι είναι της πλάκας. Αδιάφορα. Ναι. Παίζει ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Αδιάφορο μάτσι. Γιατί αδιάφορο? Τι αδιάφορο μάτσι? Ο Ατρόμητος. Δηλαδή είναι... αύριο το Πλατανιάς ΑΕΚ δεν είναι ενδιαφέρον. Α, αύριο ναι. Το Λάρισα Αστέρας Τρίπολης δεν έχει ενδιαφέρον. Τελείωσε το παράμετρο. Γιατί? Τελείωσε, γιατί τελείωσε? Τελείωσε. Δηλαδή? Τι δηλαδή? Ναι, πού το βασίζεις και το λες τελείως? Τι το βασίζω? Το ακούω. Μου. Το ακούω. Τι το βασίζω? Άντε, πες ο Ηρακλής Σόνετ. Ναι. Έπεσε λόγω των χρεών. Τι να το βασίσω? Να θεωρείς ότι δεν θα αδειοδοτηθεί? Όχι. Γιατί να αδειοδοτηθεί? Ρωτάω, ρε φίλε. Εσύ τι λες? Εγώ το. Εμένω σε αυτό που έλεγα, ότι δεν θα αδειοδοτηθεί. Λοιπόν, τι ψάχνουμε να πούμε? Αλλά ο Ηρακλής Κυβέρια. Από τη στιγμή που κατατέθηκε φάκελο. Μήπως δούμε κανένα. Έχει μέσα ένα θησαυρό, το τρας του γέλιου. Μπορεί, ένα μπλεκ. Σωστά μπορεί να μιλάς. Ένα ποπάι, ένα Mickey Mouse. Σωστά μπορεί να μιλάς. Αλλά μέχρι να δω και να ακούσω από τον γιατρό ότι ο ασθενής απέθανε. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Ναι, θα σηκωθεί ο Στάθης Ψάλτης να παίξει τη ρόδα τσάντα και κοπάνω τώρα. Θα γίνει θαύμα. Δεν γίνονται αυτά. Καλά. Τι καλά. Τον περιμένουν σήμερα, σε αύριο, μεθαύριο, σε δύο ώρες πάει ο Ψάλτης. Τι θα κάνει το θαύμα, Άγιος Ραφαήλ? Ο Ραφαήλ έκανε πολλά θαύματα, καθώς υπάρχει ο τουρισμός στην Αυτήνα, πώς τη λένε, στη Μυτιλίνη. Αυτό το μεγαλύτερο θαύμα. Άλλα θαύματα δεν έχω δει εγώ. Τι θαύμα να γίνει? Να γίνει θαύμα να σωθεί ο Ηρακλής? Μακάρι να γίνει. Μακάρι να βρει λεφτά από κάνα το κοκλήφο, από κάναν, ξέρω εγώ, παράγοντα, από κάναν, ξέρω εγώ, ποιος να βρεθεί να δώσει να σωθεί ο Ηρακλής. Την οικογένεια, ξέρω εγώ, να βρεθεί. Μακάρι. Τι με κοιτάζει?
Λες μακάρι, μου κάνει εντύπωση. Μακάρι, γιατί. Τι, κακό είναι να σωθεί ο Ηρακλής. Να είναι του χρόνου, ξέρω εγώ, πάλι στην Αλφα Εθνική να, έχει, να παίξει μπάλα, ξέρω εγώ, να έχει 200 οπαδούς σε 1000 αστυνομικούς, 3000 ασφαλίτες, 200 μπράβους κτλ. Μια χαρά, εγώ το θέλω αυτό πάρα πολύ. Τι απά να παίξει με την Επανομή και την Χαλκιδόρα, να πούμε. Έτσι είναι το σωστό. Δηλαδή, εσύ τώρα το απόγευμα ναι. Θα κάνεις εκπομπή τηλεοπτικά. Θα κάνω, ναι. Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Θα δεις κάποιο παιχνίδι. Και τα δυο. Άμα μπορέσουν στο Μετρόπολης εδώ να έχουν Νόβα και Στάνα και να δεν βλέπουμε δύο μάτς, δεν νομίζω όμως να με βάλουν Ηρακλή εδώ, γιατί πιθανολογώ ότι θα βλέπουν τον ΠΑΟΚ. Αν είναι, ας πούμε, να έχει ένα Νόβα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και Νόβα ένα. Από ό,τι γνωρίζω, μόνο ένα Νόβα μπορούμε να δούμε. Δεν είναι τεχνικέ. Ναι. Θα δούμε τον ΠΑΟΚ. Τον Ηρακλή δεν θα το δούμε. Πρέπει να πάμε σε κάνα μαγαζί, κάνα προποζίδικο. Αλλά πώς θα προλάβω εγώ να γυρίσω μετά εδώ πέρα να κάνω εκπομπή. Οπότε θα αναγκαστώ να δω μόνο τον ΠΑΟΚ και όχι τον Ηρακλή. Μάλιστα. Εσύ μπορεί να πας σε κάνα προποζίδικο, σε κάνα μαγαζί που θα δείχνει και τα δύο. Θα έχει φωνή στον ΠΑΟΚ. Στον Ηρακλή θα είναι βουβό το. Γιατί δεν είναι. Γιατί να μην πάω στο γήπεδο. Ποιο γήπεδο να πας. Στο Καφταζόγλιο. Στο Καφταζόγλιο να πας. Ναι. Δύσκολο σε κόμμα. Γιατί δύσκολο. Λίγο κόσμο θα έχει και εδώ η θύρα 10. Θα σε διαμαρτυρηθεί, τι έκανε αυτό, δεν βοήθησε, αρχίζουν δεν να γκρινιάζουν. Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα. Δεν έχει να απολογηθεί. Όχι, διαμαρτύρονται, καλά κάνουν και διαμαρτύρονται. Θα διαμαρτύρονται όλο και κάποιο θα γκρινιάξει. Δεν διαμαρτύρονται. Γουρ, θα γκρινιάξει. Δεν υπάρχει πιο θέμα. Όπα, μήνυμα για σένα, καλημέρα. Χωρί όλα να. Ναι. Ραπτόπουλο λέει ξύπνα, η Δοξάρα δεν έχει ανάγκη του παοξίδε. Γεμίζει και μόνη τη 15.000 λαό όσο για την Κυριακή. Ναι. Θα δούμε ποια ομάδα θα φάει τριάρα, λέει. Μη λε κοτσάνε. Ωραία. Άμα ξεθάψετε του νεκρού στην νεκροταφεία τη Δράμα, θα βρείτε 15.000 δραμινού. Παοξίδε είναι που είναι φίλαθλοι τη Δόξα Δράμα, τα είχαν δίδεν. Όταν παίζει, παίρνουν ένα κοινό κασκόλα σπρώμαυρο και πάνε να πούμε, βλέπουν τη Δόξα Δράμα. Άμα παίζει με κανένα άρι, πάνε 7.000 παοξίδε και φωνάζουν Δόξα Δόξα. Ποιοι δοξέοι. Πόσοι δοξέοι είναι, δοξέοι. Κάνα 80χρονο, κάνα με Αλτσχάιμερ. Κάνα 68χρονο, κάνα 72χρονο. Ο Τσιτσόπουλο, οι συμμαθητέ του Τσιτσόπουλου. Ποιοι δοξέοι, ρε φίλε. Ποιοι δοξέοι. Εδώ δεν υπάρχουν Αργιανοί. Δεν υπάρχουν Ηρακλειδεί. Δεν υπάρχουν Πανιόνι. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, Ατρομητέοι. Δηλαδή, συγγνώμη, οι 10.000 που ήταν του Πανιονίου. Πού? Το τελευταίο παιχνίδι. Ναι. Όχι με τον. Ναι. Ατρομητέοι. Ήταν Πανιόνι. Δεν ήταν Πανιόνι. Όχι. Τι ήταν. Φυσικά μπορεί να βρει 10.000 Πανιόνιου στον κόσμο. Εύκολο. Άμα βρει ρε κόκκινε, πε μα να ψάξουμε με την Νικολούλη να του βρούμε του 10.000 Πανιόνιου. Συ πιστεύει ότι οι 10.000 δοξέοι υπάρχουν. Και άμα παίξει δόξα δράμα, πάω σε τελικό κυπέλλο, θα φωνάζουν δόξα. Άμα στρελάνετε, ρε. Μεσημεριάτικα. Άλλα okay. Θέματα. Το απάντησα το μήνυμα. Το 3-0 τώρα το δούμε ποιο θα το βάλει. Δεν ξέρω εγώ, η μπάλα. Όποιο παίξει καλύτερα, κερδίζει. Παρακάτω. Θεματάρε. Είδε μπάλα χθες. Όχι, λίγα πριν είχα δουλειά. Είχε παιχνιδάρες. Είδα κάτι λίγο τη Manchester United, ξενέρωσα να πούμε. Δεν είναι. Λίγο το την. Επειδή γουστάρω τον προπονητή της Hoffenheim, να πούμε, τον πιτσιρικά, τον Nagelsmann, χάρηκα πολύ με την νίκη απέναντι στην Bayern. Και από πέρσι, εγώ είπα με τον γιατρό τον Ηρακλειδία, τσεκάραμε αυτόν τον προπονητή. Το είπαμε το. Πρώτη το είπαμε, το τσεκάραμε. Και μάλλον αυτό, έτσι όπω το πάει, θα είναι ο επόμενο προπονητή. Στο πανευρωπαϊκό στερέωμα που ίσως θα κάνει καριέρα. Έτσι φαίνεται. Μεγάλη υπόθεση. Έτσι φαίνεται. Καταρχήν να πω ότι ήταν σημείο που το δώσαμε, 6 φράγκα. Ναι, όχι μόνο αυτό έδωσες. Έδωσες και τη Βέρτερ και έχεις 15 μονάδες σε διπλό παιχνίδι. Να το κάνει άλλο, θα σε κάνουν ηχητικό. Εσύ δεν σε κάνει, γιατί σε κοροϊδό. Δεν πειράζει. Έλα ρε, δεν πειράζει. Τώρα τι νοικάζει τον ταπεινό. Ωραία που το παίξανε. Νοικάζει τον ταπεινό. Το παίξανε και πληρωθήκαν άνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό. Να βάζει τον ΟΠΑΠ. Στο πρόβλημα. Όχι τον ΟΠΑΠ. Και την οποιαδήποτε εταιρεία ατυχημάτων. Μπορούν να κερδίζουν 5 φίλοι. Δύο ευχαριστώ να ακούσει, φτάνει. Ναι. Είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να πάρει. Σοβαρά μιλά τώρα. Μάλιστα. Είναι ηθικό αυτό, ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Το καλύτερο πράγμα. Πήγες πολύ δυνατά. Το είδε μπροστά από όλου. Δεν δίνουμε. Εντάξει, και... Ωραία διάδα έδωσε. Βρέρντερ και. Πώ τη λένε. Χόφενχάιμ με τον προπονητάρα. Με τον προπονητάρα. Μπράβο. Ερώτηση για τον προπονητάρα. Ναι. Αυτό πραγματικά με προβληματίζει, θέλω να το συζητήσω. Ένα χρόνο τον παλεύω εγώ αυτόν. Ναι. Το παρακολουθώ πολύ σε ένα ρε φίλο το έργο. Ναι. Απλά θέλω να ρωτήσω. Αυτό το παιδί είναι 30 ετών, ούτε 30. 29. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Καταρχήν, οπτικός μου αρέσει, με γεμίζει το μάτι, δείχνει ότι εμπνέει, βγάζει κάτι θετικό. Ναι. Κάτι καλό. Σωστό. Από εκεί και πέρα όμως. Ναι. Πώς καταφέρνει και ισορροπεί με συνομήλικους
ποδοσφαιριστές και μεγαλύτερος από αυτόν και καταφέρνει και τους παίρνει. Έχω απάντηση. Τόσο θετική ενέργεια και εικόνα μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν. Και να το πω κάτι τελειώνοντας, ο λόγος που την πρότεινε ήταν ένας. Ναι. Υπάρχει μια έδρα στη Γερμανία, ναι, που δεν περνάει κανείς. Ναι. Αυτή είναι της Χέρτα, στο Βερολίνο. Ναι. Εκεί για να ισοφαρίσει η Μπάγκερν, ο διαιτητής έδειξε 7 λεπτά καθυστέρηση, σαν να έβλεπα Λεβαδιακός Ολυμπιακός με τον κόλ του Τζιμπούρ που είχε ξεχάσει ο διαιτητής το ρολόι του στα αποδυτήρια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έξω φαρνών στη Γερμανία. Πέρασε με ένα 3 πριν από λίγες μέρες. Ναι. Μέσα από εκεί. Ναι. Λέω ρε φίλε, αυτή είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ναι. Αφού περνάνε από αυτή την έδρα, από τη Χέρτα που θα βγει η Ευρώπη. Και, είναι τόσο καλή, ειδικά στην έδρα της, ναι, και περνάνε αέρα. Ναι. Λέω ρε φίλε, δεν υπάρχει 6 φράγκα με την Μπάγκερν που έχει 12 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο και πέραν τούτου παίζει με τη Ρεάλ την τρίτη. Δηλαδή είσαι εσύ ο Ριμπερί, το πας πιο γρήγορα, ο Ρομπέν. Α, με συγχώρεις. Ναι. Σταματάω εκεί. Εντάξει. Πάντω, δηλαδή, γιατί μπήκαμε και αργά, ναι. Το αιτιολόγησα για ποιο λόγο, πώς και τι. Ναι. Θες να σου απαντήσω πώς το κρίνω ο 29χρονος με τους συνομήλικους. Πώς τα φτιάχνει. Ναι. Είναι θέμα επικοινωνιακό. Ο άνθρωπος που είναι επικοινωνιακός βρίσκει τον τρόπο να επικοινωνήσει στο περιβάλλον του με οποιονδήποτε εύκολο, δύσκολο, συνεργάσιμο, μη συνεργάσιμο κτλ. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που κοιτάμε στο κομμάτι αυτό είναι η κοινωνιολογική, το κοινωνιολογικό DNA του κάθε ανθρώπου. Και αυτός δείχνει, δηλαδή εγώ αν είμαι 29χρονο προπονητής και έχω τον 35χρονο, δεν θα το επιβάλλω πράγματα, θα το πάρω και ιδιαίτερα στο δωμάτιο, στο living room του ξενοδοχείου και στη θεωρία. Θα πω, ξέρεις κάτι, εγώ βασίζομαι πάνω σου. Ξέρει ότι στην ηλικία σου έχει μια ωριμότητα στο παιχνίδι σου. Θέλω να με βοηθήσει στο πειθαρχικό κομμάτι, να με σέβεσαι κτλ. Για να με σέβονται και οι άλλοι, να κάνουμε μια καλή ομάδα κτλ. Να μιλήσω σαν όριμος άνθρωπος προς όριμο άνθρωπο. Θα με δει και με καλό μάτι. Και να του πω και την αλήθεια, ξέρεις, μπορεί να με βοηθήσεις ένα ημίχρονο. Εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να με βοηθήσεις παραπάνω. Έλα το συζητήσουμε, το κάνουμε. Όχι να του επιβάλλεις δικτακτορικά. Δηλαδή, θέλει δηλαδή, έχει είναι μια θέμα τρόπο. Μια υπέρμετρη δημοκρατικότητα. Όχι τότε. Δημοκρατικότητα, όχι. Επικοινωνία. Το να περάσεις το δικό σου επικοινωνιακά, μη δημοκρατικά, είναι ταλέντο. Ο κοινωνιολόγος μόνο μπορεί να σου δώσει τη λύση. Να θες δηλαδή. Άρα πέρα από την προπονητική του ικανότητα, έχει και χάρισμα στο κομμάτι της κοινωνίας. Μια ιστορία σου που αγγελάζει. Άρα πέρα λέω από την προπονητική γνώση και ναι, ικανότητα. Ναι, 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 ναι. Έχει και στην πολυκατοικία που μέναμε 16 οικογένειες. Ναι. 15 υπογράφανε να πούμε να γίνει μια μετατροπή στην πολυκατοικία, μία δεν υπέγραφε. Ναι. Η οποία ήταν μια καλή γυναίκα, η οποία είχε ιδιορυθμία, μια τρέλα, μια μούρλα κτλ. Καλή γυναίκα. Τι μια γυναίκα, οικογενειάρχησα κτλ. Τι θα κάνουμε. Λέει ο συγχωρεμένος ο μητέρας, άκου εδώ, λέει, τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο διπλανό διαμέρισμα του Βεγουδάκη, λέει. Θα την πείτε αυτή να έρθει από δίπλα για να συζητήσουμε το θέμα. Και εγώ θα μιλάω με τον Βεγουδάκη και θα την εξυμνώ. Λέει και τι θα γίνει. Άκου, λέει, τι σε λέω. Πάει λοιπόν ο Βεγουδάκης ο συγχωρεμένος με τον άλλο τον Μηταρά το συγχωρεμένο και αρχίζουν και λένε: έχει δίκιο η κυρία Τάδε, λέει ο Μηταράς. Αυτό που κάναμε είναι απαράδεκτο. Και με τι μούτρα εγώ να πάω να ζητήσω από αυτή τη γυναίκα αυτό το πράγμα. Μόνο αν μας κάνει τη χάρη. Γιατί είναι μια κυρία. Τ' άκουγε αυτή απ' έξω. Είναι μια κυρία εκπληκτική, μια κυρία αυτή. Της έπλεξε το εγκόμιο, χτυπάει την πόρτα που λες: δώστε το χαρτί να υπογράψω. Καλά, ήταν Θεούλης. Μα τι Θεούλης ήταν, ρε. Τι Θεούλης ήταν. Σου λέει: έχω τώρα τον Μπερδεμένο. Τι να κάνω, πάω κόντρα με τον Μπερδεμένο. Oh. Θα πάω με τα νερά του. Κόντρα στην κόντρα δεν πάει. Θα πάω με τα νερά του. Μπάμε, οι άλλοι μπάμε αμέσως στο υπογράφο. Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι εξαιρετικός κύριος. Τρίγες. Μηταράς ήταν μούτρο. Ευφύης. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν ο προπονητής πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι σπουδαγμένος. DNA εννοώ, όχι να πάει στο πανεπιστήμιο, στο θέμα της επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα μαθαίνονται, φτιάχνονται κτλ. Άμα είναι βόδι, άνθρωπο, αντιεπικοινωνιακό κτλ., δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άκου τώρα μήνυμα. Παρακαλώ. Ο Ηρακλής παίζει το παιχνίδι της ιστορίας του σήμερα, Κόκκινε. Ναι. Και εσύ μας μιλάς μισή ώρα για την Μπάγκερν και τη Χέρτα. Και τι θες να κάνει ο Κόκκινος, θα βγάλει τη σημαία του Ηρακλή. Ρε φίλε. Τι να κάνει δηλαδή. Εγώ πέρσι το Γενάρη. Τι να κάνει. Ο πρώτος, θα σου πω εγώ τι είπε ο Κόκκινος. Ο Κόκκινος όπως όλοι λέει, εντάξει, Καναδός αυτά κτλ. Στο πρώτο τρίμηνο του είπα και εγώ δύο κουβέντες. Αυτός δεν έχει να πληρώσει τα εστιατόρια. Μπαμ, το λέει, δεν υπάρχει. Και άρχισε να τον απειλεί τον Κόκκινο, θα πω εγώ. Θα τον κάνω μήνυση, θα τον κάνω εγώ. Εξώδικα. Εξώδικα κτλ. Πού ήσασταν, ρε. Είπε κανείς, ναι, ότι η Κόκκινα στηρίξουμε. Ναι, άμα τον έστελνε δηλαδή στο δικαστήριο και τον τραβούσαν, εγώ σου λέω 1000 ευρώ πρόστιμο τον Κόκκινα. Πλήρωνε κανένας Ηρακλειδέας που μπαίνετε τζάμπα στο γήπεδο με άλμα επικοντό.
Καθίστε καλά, ρε. Όχι, και κάτι, και μήνυμα να και κάτι άλλο. Σήμερα γιατί... ήρθα να σε στηρίξω, να ξέρει σε πολλά πράγματα, γιατί μου την έδωσε. Μου την έδωσε και αυτό ο Δημοκράτη ο Παπαδόπουλο που έπαιρνε τηλέφωνο εδώ στο αφεντικό και δεξιά και αριστερά. Ναι. Τι είπε, λέει ο Κόκκινο. Τι είπε, ρε Παπαδόπουλο, ο Κόκκινο. Όπω τον κολλάνε τον Κόκκινο σε μια εκπομπή που δεν είναι οπαδική και είναι εκπομπή επικοινωνία. Τον κολλάνε και καλά τον κάνουν για το αφημί τη ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Ηρακλή και ο πρώτο τον κολλάγο. Και αυτό λέει στον Παοξίου παίρνει τηλέφωνο για να τον κουλανδρήσει. Και εσύ στον Εραστέχνη έχει πάρει αφημί στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στο χάντμπολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο άλλο άθλημα. Τα δύο τα ξέρω σίγουρα. Και τι φωνάζει και τι κάνει. Και να σου πω και δύο κουβέντε. Ο αναμάρτητο πρώτο στο λιθό. Άσε τον βαλίθο το αναμάρτητο. Τον πω εγώ δύο κουβέντε στον το μάγκα εδώ τον Δημοκράτη τον Παπαδόπουλο. Δημοκράτη, άκουσε να δει. Βγάλτε μια ανακοίνωση εκεί με τον Κατσαρή. Να στηρίξετε τα 38 εκατομμύρια που έδωσε ο Τσίπρας φάπα στη ΣΕΚΑΠ να διαλύσει τον Ιβάν επιχειρηματικά. Γιατί άμα δεν ήταν ο Ιβάν Σαββίδης, Εραστέχνη δεν θα υπήρχε. Γίνεται βέβαια και καλή διαχείριση γιατί ο Κατσαρής είναι τίμιος άνθρωπος. Οφείλουμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι κανένας φαγάνας και εσύ είσαι τίμιος άνθρωπος. Δεν τρώτε λεφτά δεξιά και αριστερά. Κάνατε ένα ωραίο Εραστέχνη. Αλλά βγάλτε μια φορά μια ανακοίνωση κι εσείς. Και οι παλέμαχοι που πάνε τζάμπα να πούμε στην Αμερική και οι οργανωμένοι και οι απλοί και οι ρεπόρτερ που κάνουν τα γλυψίματα, κάποιοι, όχι οι δικοί μας εδώ, άλλοι, στον Ιβάν Σαββίδη, βγάλετε μια ανακοίνωση στήριξης για αυτό που γίνεται στο επιχειρηματικό κομμάτι για τον Ιβάν. Γιατί άμα το κάνω στο Μαρινάκι αυτό το πράγμα, θα έβγαινε σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού, ερασιτέχνες, παλέμαχοι κτλ. Και θα γινόταν ο χαμός. Άρα λοιπόν, εσείς στον Ιβάν, μια κρύα σχέση, χλιαρή. Και σε πείραξε που είπε ο Κόκκινος για τα ΒΜΗ. Για τράβα μια ανακοίνωση τώρα στήριξης για τη ΣΕΚΑΠ. Να πεις και ένα ευχαριστώ που δίνει τα 500 πόσα δίνει κάθε χρόνο Κασέρι να πούμε στον Εραστέχνη. Στη συμφωνία που κάνατε. Άντε μπράβο. Και αφήστε τα ρουφιανιλίκια εκεί. Είπε αυτό και έκανε εκείνο. Σιγά τα αίματα. Τι είπε, ρε. Την αλήθεια είπε. Όπως πήρε αφημί ο Ηρακλής από την ΑΕΠΟΝΤΙΟΝ Κατερίνης. Πήρε και εσύ στην γυναική ομάδα και κάνει γυναική ομάδα ποδοσφαίρου. Τι κακό είπε δηλαδή. Σε είπε ότι έκλεψε. Σε είπε ότι είσαι παλιάνθρωπος. Σε είπε ότι έχεις κάνει κακό στον Εραστέχνη στα τμήματα. Ίσα ίσα λέμε ότι ο Κατσαρής με σένα μαζί και με τους υπολείπους είναι κατά κάποιον τρόπο τιμιότατος. Όχι. Και έχει τον Εραστέχνη σε υψηλό επίπεδο. Εξηγιάνεται τον Εραστέχνη λοιπόν, πάνω σε τεράστιο επίπεδο. Τι σε πήρε. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει. Τι πόξι δηλίκη είναι αυτό τώρα που. Όχι, ρε, δεν το κατάλαβα αυτό. Εγώ ενοχλήθηκα και δεν παίρνουν εμένα προσωπικά. Τι σε πάρει. Δηλαδή, μπορείτε... Να φοβηθώ. Ναι, δηλαδή, ο απουσιολόγος πήρε τηλέφωνο. Ναι, με ο Ραπτόπουλος Κατούρης έξω από τον κάδο. Ενοχλήσε με κάτι. Πάρε με τηλέφωνο και παίρνω. Σαν του απουσιολόγου του Δελασάλ και του Καλαμαρίστη. Αν αισθάνεται κάποιο ότι θίγεται, παίρνει τηλέφωνο και εξηγείται. Λέει ρε φίλε, τι έγινε, το και το. Οκ. Έχω δίκιο, έχω άδικο, τα συζητάμε. Πήραμε τον μπαμπά να μας κάνει ντά. Οκ, ρε παιδιά. Να είστε καλά, να είστε γεροί όλοι. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Καλός ή κακός. Λοιπόν, τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένι και συντηρητικά. Ό,τι πρέπει δηλαδή για τα γιορτινά τραπέζια. Για εκλεκτά, μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα ζουμαγιάς, πάμε στο Παναγιωτάκι. Τα γνωρίζετε σίγουρα, όσοι δεν τα ξέρετε, σας συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Θα τα βρείτε. Στη Βασιλέως Γεωργίου 12, απέναντι από τη στάση Ευζώνων. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Και ανοίγει το δώρο που του πήρες από την Intersport. Μπράβο, ρε, καλάθι! Και φαντάζεται όλα αυτά που θα ζήσει. Για χιλιάδες δώρα, σε απίστευτες τιμές και δωροεπιταγές, έλα στην Intersport. Εσύ φέτος το Πάσχα, ακόμη ψάχνεις για τις πιο χαμηλές τιμές. Γρήγορα στο One. Γιατί μόνο στο One Salonica θα βρεις τα καλύτερα brands με πασχαλινές τιμές έως μείον 70%. Την Κυριακή ανοιχτά. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα
αυτά τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ φορακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρο στάθμευση. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Nuova Concessionaria Ufficiale Fiat Fiat Professional La Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000. Και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310 2235 25 και στο upi.gr. Η Ραβένα ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ραβένα, Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ραβένα, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα. Είναι ο Val. Έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Στάνταρ και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Στάνταρ τώρα. 2310 523 014. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νόνα μπέλα, βραζιλιάνο, στρατιά τέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλομαθημένα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford
Στάθης Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Στάθης Σίγμα Κενή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Αφήνω γιατί τώρα ξέρεις άμα δεν το αφήσεις. Λέει άλλος ρε φίλε, τέτοια εισαγωγή τώρα επιτρέπεται. Ε, βέβαια. Να πας στο Velvet να κάνεις. Ρε φίλε. Με τη Ξανθήπη. Το ραδιόφωνο. Ε, τι ραδιόφωνο. Έχει την ομορφιά του από όλες. Έχει ομορφιά του. Εδώ αθλητικά κάνουμε. Βεβαίως. Κοινωνικά κάνουμε. Έχει... Ξύλο παίζουμε. Ναι. Τώρα η έχει... μουσική μελωδία τώρα τι να έχει στιγμές που η μουσική έχει τη δικιά της αξία. Ποια μουσική έχει. Η μουσική. Εσύ ανοίγεις την εκπομπή και έχεις ένα χαλί. Χαλί έχω. Θες να παίξεις κάτι. Θέλω να πεις κάτι. Να βάλω και μια κουρτίνα. Θες να πεις κάτι και θες να βάλεις και μια μουσική υπόκριση. Με... Αυτό έχει τη γοητεία. Δεν έχω τέτοιες ευαισθησίες. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Ναι. Αυτό είναι το ραδιόφωνο, ρε φίλε. Mm. Αυτό είναι το ραδιόφωνο. Δηλαδή, θες να την πεις σε κάποιους οπαδούς. Ναι. Δεν υπάρχουν τραγούδια τα οποία καμιά φορά λένε αυτά που θα ήθελες να πεις με λόγια. Γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ με λόγια. Πρέπει να πει το δεν τραγούδι. Το έχεις κάνει ποτέ. Τι να κάνω, δηλαδή, τι. Παίρνω, τι. Δεν έβαλε το πέσαμε μούτσο. Πέφτει ο Ηρακλής το. Ναι. Χάνει από το λεβαδιακό. Δεν θα βάλεις αύριο το πέσαμε, πέσαμε μουτσο, αφού είσαι διάολος, το κάνεις. Εντάξει, τι ας υπογραφεί. Άλλο να είναι γιατί το έβαλες. Το τραγούδι και άλλο να είναι. Αυτός σου λέω. Λοιπόν, μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, ο καλύτερος, ο κορυφαίος, τηλεφωνείτε στο 85-27-27, έρχεται γρήγορα και άμεσα στο χώρο σας προκειμένου να δώσει λύση αν έχετε πρόβλημα και έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι ή έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές και φυσικά πάτε εκεί. Δελφών 101 και Μάρκο Μπόσα Αργωνία με χώρο στάθμευσης όπου μπορείτε να φτιάξετε κλειδιά τύπου immobilizer όπως δεν τα κάνει κανείς. Λοιπόν, μιλήσαμε για λίγα πράγματα, είπες εσύ τα δικά σου για αυτούς οι οποίοι γκρινιάζουν για κάποια πράγματα που λέμε, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε πέσει στους Παοξίδες, το 1929 πήραν το αφημί της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης και έτσι ο ΠΑΟΚ λέγεται ΠΑΟΚ ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ρε παιδιά, παιδιά δηλαδή χαζαμάρες, όχι χαζομάρες, χαζαμάρες. Αποφυλακίζει το Άκης. Σε ποιο το λες? Σε σένα, μου έλεγες ότι είναι έξω. Ας του δώσει ο Ιβάν μια σουίτα. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Εσύ μου έλεγες ότι είναι έξω. Ναι. Να λοιπόν που τώρα αποφυλακίζεται. Ναι. Βέβαια, επειδή κάποιοι θα πούνε καλά τι είναι μας λέτε, ναι, θέλω να πω κάτι. Στους προύχοντες, στους έχοντες και κατέχοντες αυτού του τόπου. Τα λέει και ο Μπούζος, τα λέει και ο Γρηγοριάδης. Άσε ρε τώρα. Μπορώ να πω το δικό τι μου. Τι να πεις, θα του δώσει ο Ιβάν μια σουίτα, τιμή Σένεκεν. Πώς θα δώσουν στο Σαλπικίδη, θα τον κάνουν προπονητή στην ΚΑΠΑ 15, ξέρω εγώ, τιμή Σένεκεν. Να δώσουν και μια σουίτα στον Άκη, τιμή σε. Τι να το κάνω εγώ τώρα. Με το λες σαν να είναι είδηση. Όχι, όχι. Ναι. Πρώτον, αποδεικνύεται αυτό που έλεγες ότι δεν υπάρχει. Ναι. Ότι ήταν έξω. Ναι. Άρα ήταν μέσα. Τι λες μέσα ήταν. Μέσα. Τέλειος. Δεύτερον, τι να τον κάνω εγώ τον Άκη μέσα ή έξω. Ναι, ναι. Όταν τα λεφτά τα οποία ψάχνουν. Ναι. Δεν έχουν γυρίσει ποτέ πίσω. Δηλαδή, κόβεται από τη γιαγιά, από τον παππού. Διώχνουν τα νέα τα παιδιά στο εξωτερικό να βρουν τη δίκη τους. Ναι, ναι. Κόβεται από εμάς τα θύματα, τους μεσήλικες. Πάλι το κλάμα άρχισες. Όχι, ρε φίλε. Λέω, κόβεται. Ναι. Και από αυτούς οι οποίοι έχουν παρανομήσει αποδεδειγμένα τα χρήματα τα οποία οφείλετε να μαζέψετε. Δεν έχετε βρει φράγκο. Ούτε οι Πασοξίδες, ούτε οι Νέοι Δημοκράτες, ούτε οι Σιριζέοι, ούτε κανείς. Ρε κόκκινε, θα σου πω κάτι. Ψάχνεις να βρεις, άμα το κλάμα τώρα λαϊκή. Δεν κλαίγομαι, ρε φίλε. Άμα κλέψω εγώ 5.000 ευρώ, υποτίθεται. Είσαι κορόιδο. Όχι, δεν είμαι κορόιδο. Κορόιδες. Δεν έχω να λαδώσω. Κορόιδες. Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε. Άμα φάω 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτος μάγκασης. Βρίσκω γιατρό. Να με υπογράψει. Πλάκα μου κάνεις. Ε? Γιατρούς να θέλεις. Στο δικαστήριο θα με δούνε με σεβασμό. Το καλύτερο δικηγόρο θα έχεις. Θα με δούνε με σεβασμό. Θα σε λένε εξαιρετικός κύριος. Οπότε, τι συμβουλεύεις στον κόσμο. Αν είναι να κλέψετε. Δεν λέγεται συμβουλή. Κλέψτε πολλά. Όχι. Αυτό λέω εγώ. Εσύ μέσα από την κοινικότητά σου. Λες μια αλήθεια. Τι αλήθεια, ρε κόσμο. Λες μια αλήθεια. Το Άκης ήταν μάγκας που. Αλλά. Πρόσεχε.
Δεν μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο να παρανομήσει. Άσε με ρε κόκκινε. Είναι αδιανόητο. Είναι απροτρέψω. Ο Άκης το μόνο που έπαθε είναι ότι ας πούμε σπηλώθηκε η πολιτική του καριέρα. Ρε φίλε, πόσο χρόνο είναι ο Άκης? 78. Με προβλήματα υγείας. 79-80 θα το πει το πείμα. Ρε φίλε. Άκουμε ρε κόκκινε. Αυτός έζησε ζωή χαρισάμενη. Έζησε ζωή χαρισάμενη. Τα καλύτερα χρόνια κτλ. Το παιδί του. Δεν έχει και παιδί, παιδιά κτλ. Γυναίκες, ξέρω εγώ κτλ. Θα κληρονομήσουν μια πολύ καλή περιουσία. Τελειώσαμε. Δεν είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Γιατί είναι ντροπή, αφού ο άνθρωπος έκανε μπίζνα πολλών εκατομμυρίων. Ρε φίλε, δέχομαι είναι μάγκα. Το ότι ο Κοσκοτάς που έκανε το σκάνδαλο με την Τράπεζα Κρήτης. Ναι. Τότε δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ζητούσε να φέρει πίσω τα λεφτά. Ναι. Και ο Κοσκοτάς αυτή τη στιγμή. Είναι στην Κλειφάδα και είναι σύμβουλος επιχειρήσεων. Πολύ καλά κάνει. Έχει γυρίσει από το εξωτερικό. Δεν είναι αστέρας μεγάλος. Τι είναι ο γείτος που κλέβει ένα προφυλακτήρα και ένα ντάτσου σαν του Τζόρνταν και ξέρω εγώ ένα καθρέφτη αυτοκινήτου. Είναι πιο μάγκας. Αυτός που κλέβει πολλά είναι πιο μάγκας. Και έχει άλλη αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν καλά κάνει και ο Παπαγεωργόπουλος και ο Τσοχαζόπουλος και κάνουν αυτά που κάνουν. Παρακάτω. Στον καπιταλισμό θα μάθεις ότι αυτός που είναι περισσότερο ξέρω εγώ. Παράνομος, όσο πιο μεγάλος παράνομος είναι, τόσο μεγαλύτερη. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι, ρε κόκκινε. Γιατί πρόσεχε. Θα σου πω το πιο ακραίο και αισθάνομαι ντροπή που το λέω. Γιατί ρε κόκκινε, αισθάνομαι. Δηλαδή, ναι. Εσύ, ναι. Αν πιάσουν ένα να πουλάει 10 γραμμάρια χασίς. Ναι. Θα πει σε μεγάλο κοροϊδέπρο να φέρει ένα πλοίο που να έχει 4 τόνους. Ε, βέβαια. Τι να τον πω. Αφού αν φέρει 4 τόνους θα γλιτώσει. Το θεωρείς μάγκα αυτό που πουλάει 4 τόνους. Αφού γλιτώνει. Τι το θεωρώ, σε βλάκα. Φίλε, κατάπτυστο, βλάκα είναι. Θεωρώ τον, κατάπτυστο είναι το ένα, κατάπτυστο είναι και το άλλο. Σύμφωνα με τον ζώμο στους θεϊκούς, στους δικούς σου. Εσύ μέσα σου, εσέναν σαν Ραπτόπουλο. Ε, τι. Θα τον πεις μάγκα αυτόν που τον πιάσα για 4 τόνους. Για άμα γλίτωσε. Okay. Ε, και τι θα πω μάγκα αυτόν που τον πιάσα με 10 γραμμάρια. Ε, τι okay. Okay. Ε, τι okay, αφού γλιτώνει άλλος. Άμα δεν γλίτωνε, θα δει τι. Αυτό όλο του καπιταλισμού δεν δείχνει σε σένα. Τι να με δείξει. Ότι υπάρχει ένας μεγάλος παραλογισμός. Όχι. Υπάρχει ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος του ισχυρού, ε. Είναι και ο Παρασκευόπουλος που έβγαλε ένα ωραίο νόμο να βγαίνουν οι εγκληματίες έξω από το αυτό. Και με κάνει εμένα να θωρακίζομαι στο σπίτι μου, να παίρνω κι εγώ το όπλο μου, την καραμπίνα μου και όποιος μπει μέσα τον τρώω. Και τι να κάνω μετά. Να τον πω, να πάω στον εισαγγελέα και στον αστυνόμο να πω τον έφαγα. Τον βάζω μέσα στο κόρτομα, τον πάω στο σεξου, τον πετάω απόξω. Ε, αφού είναι έτσι η κατάσταση. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι να κάνω δηλαδή, ρε κόκκινε, να αλλάξω το σύμπαν. Βολεύομαι, με συγχωρείς. Βολεύομαι με την υπάρουσα κατάσταση. Να βρίζω τώρα τους δικαστικούς, να βρίζω τους πολιτικούς, να βρίζω τους επιχειρηματίες. Χάνω χρόνο, φαία ουσία και δεν παράγω και το έργο μου. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο, να καθόμαστε 2 με 4 να δουλεύουμε, να παράγουμε, να δημιουργούμε κτλ. Ή να κάτσουμε στο καφενείο και να πούμε, ό, το κοπρόσκυλο, το Τσίπρα, το κουμπουνιστή κτλ. Για ποιο λόγο να το πω εγώ αυτό το πράγμα. Τη δουλειά του ο Τσίπρας, τη δουλειά του ο Παπανδρέου, τη δουλειά του ο Βαρδινογιάννης, τη δουλειά μου εγώ. Τη δουλειά του με τον όρο αυτός που τα έβρε, τη δουλειά μου εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να αλλάξουμε την κοινωνία εμείς με το μικρόφωνο. Δεν αλλάζει. Πάνε στα θέματα τα άλλα. Πήγε ο Τσοχατζόπουλος έξω. Για να φτάσει εκεί. Αγώ να πω τον Ιβάν Σαββίδη να του δώσει μια σουίτα εκεί και αν πεθάνει αύριο μεθαύριο ο Τσοχατζόπουλος να έχει ένα λεπτό συγγύη ο ΠΑΟΚ στο επόμενο παιχνίδι κτλ. Γιατί θα αναγνώμονε. Καλό το χιούμορ. Ο δεν χιούμορ. Καλό σου δεν λέω. Είναι. Είναι καλό. Άντε πάλι τα ίδια. Εφιές είναι. Πάλι τα ίδια. Σου λέω είναι εφιές. Άντε πάλι. Άντε καλά. Είναι εφιές. Εντάξει. Τι να πω, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά είναι χιούμορ. Χιούμορ είναι. Είναι χιούμορ. Χιούμορ το βλέπεις γι' αυτό. Έρφυγε για έναν άνθρωπο που έβαλε μέσα στην ελληνική οικονομία. Και τι έγινε. Και δεν τιμωρήθηκε. Ο μόνος είναι. Κατ' εμέ. Ποιος πολύ δημόνος. Είναι. Άσε ρε το παιδάκι του μικρό παιδί να πάρει κανένα φράγκο. Είπα κάτι κακό για το παιδί του. Άστο το παιδάκι κληρονόμησε μια. Είπα κάτι κακό για το παιδί του. Λέει, γιατί να πει. Okay. Το παιδί του Τσοχατζόπουλου θα τα γιατί φάνε, να θα το... τα φάνε τα λεφτά άλλη επιτίδια. Γιατί να στερείται το δικό μου το παιδί. Ναι. Από αυτόν ή κάποια άλλη. Γιατί είσαι ψιλικατζής εσύ, γι' αυτό. Γιατί. Εγώ δεν είμαι ψιλικατζής. Είμαι εργαζόμενος. Είσαι εργαζόμενος. Με το σταυρό στο χέρι. Ναι. Εντάξει, προσπαθώ και αγωνίζω. Και ο Εφραίμ πήγαινε με το σταυρό στο χέρι. Κοίτα όμως τι δουλειές έκανε. Ναι. Ξέρεις, τι είναι. Έχει σημασία και πώς τον κρατάς. Ε, άμα τον κρατάς, πώς τον κρατάς. Τι, πρέπει να σε λυπηθώ εσένα. Εγώ χαίρομαι τον Εφραίμ. Χαίρομαι τον Τσοχατζόπουλο, χαίρομαι τον Παπαγεωργόπουλο, χαίρομαι τον Σιμίτη. Δεν ζητάω λύπηση. Τι να χαρώ, εσένα και αυτό που γκρινιάζει στο καφενείο, μωρέ. Μ' άκουσε να γκρινιάζω. Ε, λοιπόν. Λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία. Γιατί? Για αυτούς οι οποίοι καταδυναστεύουν. Αφού έχουν λεφτά. Δεν ήταν δικά τους λεφτά. Τα πήρανε. Ήταν δικά σου και δικά μου. Τα πήρανε. Άρα okay. Μπορούνε, με την λογική μπορούνε να δώσουν μπουρμπάρ ενώ εσύ δεν μπορείς. Γι' αυτό πάνε στα επόμενα θέματα. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται αρχές. Τι υπάρχει? Κάτι το, κάτι το οποίο λέγεται αρχές. Υπάρχει κάτι που υπάρχει λέγεται αρχές κάτι το οποίο λέγεται... όταν είσαι στην από κάτω. Νόμι. Όταν είσαι στην από πάνω δεν έχεις αρχές. Okay.
Γι' αυτό κοίτα μπορώ και να, ναι. Μπορείς να με πεις βλάκα και ρομαντικό και να τις πιστεύω. Βεβαίως. Σε θεωρώ βλάκα και ρομαντικό. Οκ. Okay. Σε ευχαριστώ. Τιμή μου. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Αν μπορούσες να τα φάσεις ήδη, θα τα έτρωγες. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Θα τα έδινε στο ελληνικό λαό εσύ. Ναι. Να στείλω την καλησπέρα μου στους πιλότους. Στους πιλότους. Ποιους πιλότους? Στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ειδικά στα παιδιά που είναι στα Καναντέρ. Καναντέρ. Τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Ω, αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι καλύτερα τα δικά μας από τις Αθήνας. Ναι. Να σου πω και τα νέα. Τεράστιο. Να βγούμε έξω να πανηγυρίσουμε. Όχι, ρε, για όνομα. Ναι, ναι. Και στα παιδιά της ομάδας Δίας. Ο Δίας ποιος είναι? Της ομάδας Δίας. Για ταβέρνα ο Δίας είχε. Ταβέρνα Δίας. Πάει, ρε, έκλεισε ο Δίας. Ποιος είναι παρομοί, έχει μια ταβέρνα. Είχε κύριε στην Ανατολική Στράκηση και Δίας. Που με έφαγε δίπλα στο Δίας που ήταν ο φαρμακόποιος. Δεν το θυμόμαι το φαρμακείο, ρε. Τη Βέτα ήξερα εγώ απέναντι. Ναι. Το φαρμακοποιό εκεί. Ξέρεις γιατί ήξερες τη Βέτα? Γιατί? Γιατί δεν ήταν δίπλα στο σαντουιτσάδικο του Σαμιωτάκη. Πήγαινε εκεί κοπάναγες. Πότε το άνοιξε το σαντουιτσάδικο? Το 80. Το 80, το θυμάσαι καλά. Το θυμάσαι καλά. 10 χρονών έτρωγες τις παντόφλες. Κυρία Φοφό, δεν είχε παντόφλες. Γι' αυτό η κυρία Φοφό. Όταν είχαν έρθει από τα. Καταρχήν έχουμε μια σχέση αγάπη. Δεν λέμε έχετε σχέση αγάπη. Έχει κάνει τη μισή περιουσία ή την έκανε τη κυρία Φοφό. Ο κύριο Νίκο και η κυρία Φοφό είναι από του μεγαλύτερου. Gentlemen και κυρίες που έχουν γνώρισει ποτέ. Και επικοινωνιακοί άνθρωποι, έτσι. Απίστευτοι άνθρωποι. Λοιπόν, λαμπρή οικογένεια. Άσε την κυρία Φοφοτάρα. Σε παρακαλώ. Πάμε στα θέματα. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή. Γιατί σε κάπου το είπαμε ότι περιμένω από τους αγνώμονες τους παοξίδες απέναντι στο Σαββίδι να βγάλουν τουλάχιστον μια ανακοίνωση στήριξης. Και είναι και κολόφαρδοι οι παοξίδες γιατί ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ τις μετοχές ο Σαββίδης μέσω της ΕΚΑΠ. Φαντάζεστε τι θα γινόταν τώρα να έπαιρνε ο Σαββίδης και οι μετοχές του ΠΑΟΚ να ήταν σε ΚΑΠ και να το τραβούσαν 38%. Φέρα. Τότε λοιπόν θα βγαίνανε ο Μπούζος και οι υπόλοιποι, θα γαυγίζανε και θα λέγανε. Θα τους ένοιαζε ο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, για το Σαββίδη δεν τους νοιάζει. Αρκεί να πληρώνει. Όπως και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος δεν τον νοιάζει. Σου λέει τα δίνει τα λεφτά. Καλησπέρα. Τι με νοιάζει εμένα για τη σε ΚΑΠ. Αν όμως τι. Μια είσαι κάποια το λιμάνι, την ψωνίζει ο Σαββίδης και φύγει. Θα έρθει ο γούμενος με το Ζαγοράκι και τότε θα πηγαίνετε στην εφημερίδα το πρωί και θα βλέπετε στα πρωτοσέλιδα πόσες προσφυγές θα έχουν κάνει οι παοξίδες παίκτες. Πάμε παρακάτω. Άντε, μπράβο. Να διαβάσουμε λίγο κάποια μηνύματα. Να διαβάσουμε. Λοιπόν. Καλησπέρα, Γρηγόρη Κωστή. Ένα σχόλιο για τα σημερινά μάτια στοιχηματικά όμως με βάση τις. Σχόλιο. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Άσο Ηρακλής, άσο ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Όχι άσο. Μηδένω σε ένα γκολ το λέω. Άκου τώρα τι να πω. Άσο. Να πω. Ναι. Ότι. Στη σελίδα που μας έχουνε. Ναι. Στη σελίδα 26 στην εφημερίδα Metro Sport. Τι έχει? Η σελίδα της Κακομοίρας με τα προγνωστικά του Κωστή. Μην κοκκινάσαι να τα πιάσουμε και μετά πες ότι τα πιάσαμε. Μην τη διαφημίζεις τώρα γιατί άμα χάσουμε. Πού μας βρίσκουν και πού μπορούμε να μας διαβάσουν. Παίρνετε την εφημερίδα Metro Sport, σελίδα 26. Πλήρης ανάλυση όλων των αγώνων. Ναι. Και από τον Κωστή και από τον Γρηγόρη. Ναι. Με τις διαφωνίες τους. Ναι. Τα πήγαμε πολύ καλά. Εδώ και εβδομάδες πάμε πάρα πολύ καλά. Όντως, ναι, εντάξει. Σωστό. Είχαμε πολύ γκίνια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού που με τη μαγιά του, με την ΑΕΚ, με τη μαγιά του νίκησε. Εχεί το είχαμε, εντάξει. Ρε, εγώ άσο. Εντάξει. Εγώ πήγα με τη στατιστική. Εντάξει, λέω, όλα τα ντέρμπι είναι άσοι, άσο και η ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα Κωστή, λέει, η ΑΕΚ θα μείνει πεντάδα. Απαντάω εγώ πριν από σένα, εγώ το θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μην μπει. Εκτός αν δεν θέλεις. Γιατί το λες αυτό? Δεν μπορεί να χάσει από την Πλατανιά, ας πούμε. Δεν μπορεί. Δύσκολα. Θα έχει διαιτησία. Και αυτό ίσως. Θα έχει διαιτησία. Ίσως και αυτό. Θα δούμε. Μπορεί. Ρε φίλε, ούτε τρομερός είμαι, ούτε τεράστιος. Για Λειψία, Ηρακλή, για Ισπανία. Καταρχήν σας είπα ότι φέτος, σήμερα παίζουμε Τσέλσι. Πού παίζει Τσέλσι? Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι. Άσος. Άσος. Εύκολος. 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 Εύκολος άσος. Γιατί, λόγω προπονητών. Λόγω προπονητών. Με ενδιαφέρει το υπάρχει σκεπτικός. Μεγάλη διαφορά ποιότητα στους πάγκους. Όπως παίζεται διπλό Crystal Palace, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό και συγγνώμη που χρονοτριβώ στον αέρα Κωστή, ειλικρινά συγγνώμη. Δεν χρονοτριβείς. Σας δίνω σημεία από Άσο Augsburg. Άσο την Mainz. Είναι παιχνίδια τα οποία παίζουν για την παραμονή. Εντάξει. Η Wolfsburg σώθηκε. Η Wolfsburg όχι, ρε. Η Wolfsburg έκανε επική ανατροπή, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Δηλαδή έκανε το 1-0, το έκανε το 2-0, το 2-1 το έκανε 2-3 και στο 90 έφαγε το 3-3. Εντάξει. Κρίμα. Μου είναι συμπαθή η ομάδα. Παίζει βασικός. Λόγω Βιγερίνια. Όχι, δεν έπαιζε βασικός. Δεν παίζει ο χοντρός. Έτοιμος είναι για πίσω. Μια μπαίνει, μια βγαίνει. Μόλις κρεμάσει ο κόλος του στο χορτάρι, όχι, ρε, όχι, ρε. Θα το παίξει. Καλώς. Θα φύγει από την γυναίκα, πάω, είμαστε.
και θα τον υποδεχθεί εδώ ο Γιώργος ο Σαββίδης, ο Άμπαλος, και θα πει φέραμε πίσω το Βιερίνη. Αν και έχω μια δήλωση του Γιώργου που λέει ότι τελειώσαμε με το Βιερίνη. Έφτασε. Περιμένω, Γιώργο, μην αλλάξει γνώμη να πούμε. Λοιπόν, πιστεύω ότι η Crystal Palace θα κερδίσει μέσα στην άδεια τη Southampton. Μάλιστα. Ή ότι δεν χάνει και ξέρω ότι είμαι Southampton, ε. Ξέρω, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Λέω ότι η Palace θα κερδίσει. Μάλιστα, πάει τελείως. Είναι 4,5 φράγκα, ναι. 5. Mm. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή και από εκεί και πέρα για τα ελληνικά τα είπαμε. Επειδή κάποιο φίλο μου ρωτούσε για Ηρακλή, κάτω από 2 φράγκα δεν τον παίζω τον Ηρακλή. Λέω θα κερδίσει, αλλά δεν παίζω ποτέ παιχνίδια κάτω από 2 φράγκα. Ποτέ. Για του αστυνομικού που του χλεβάζουν για το θέμα του ληστή, τι έχει να πει. Το συζητούσα με τα παιδιά από την ομάδα Δία. Ο Δία. Είναι εσύ τι άσε, τι είπε ο Δία. Θα σου πω. Αυτό για μένα δεν είναι κατάπτωστο. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε. Τι κατάπτωστο. Δεν είναι κατάπτωστο. Όχι, δεν του χρεώνω, ρε φίλε. Δεν του χρεώνω. Όχι. Δηλαδή, δεν πάρω τους χρεώνω. Γιατί ήταν και άμεση η παρέμβασή του, ναι, όταν του κάλεσε ο γιο, ναι, και πήγανε και φτιάχνουν. Είναι κάτι κάπου χώθηκε σε ένα μέρο που του διέφυγε. Τα παιδιά σήμερα από το Δία μου λέγανε. Έχει λίγο καιρό, ψάχναν έναν τύπο σε ένα σπίτι, δεν μπορούσαν να το βρούνε. Και πού είχε χωθεί η ρεμάγκα. Πού. Μέσα στρώμα. Μέσα στο στρώμα του κρεβατιού. Πού να πάει το μυαλό σου, δηλαδή. Δηλαδή. Στην Λάπα ήταν. Ναι, αυτός, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν ήταν και ένα σπιτάκι σαν το δικό μου και το δικό σου 50-55 τετραγωνικά. Από ό,τι κατάλαβα ήταν μεγάλο διαμέρισμα και σε μία αποθήκη και μία ντουλάπα που ούτε πήγαινε το μάτι σου και πάνω από, πίσω από κάτι ρούχα κρύφτηκε. Ήταν και σαν μια μύδη φαίνεται αυτό. Λάθο ήρθε το αστυνομικό. Περίμενε. 100%. Περίμενε. Αλλά δεν είναι κατάπτυστο να πει ότι είναι εγκληματίε. Να το πάρουμε από την άλλη πλευρά. Όπω αγαπά. Είμαι εγώ αστυνομικό μαζί με σένα. Ναι. Ομάδα Δίας, Τρίας, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Και είμαστε στην Γλυφάδα, έγινε αυτό που έγινε. Στην Αθήνα έγινε. Ναι. Μάλιστα. Και είμαστε φίλοι και είμαστε στο καφενείο και παίζουμε χαρτιά και μας καλούν με το. Πώς το λέω αυτό, το walkie-talkie να πούμε. Ναι. Ναι. Αυτό είναι ασύρματο. Ασύρματο. Κόκκινος Ραπτόπουλος για ληστεία. Όχι, σου λέει περιστατικό εκεί. Έχουμε συμβάνει, το έχουν και κωδικούς κιόλας. Ληστής. Συμβαίνει τάδε εκεί. Ναι. Ληστής. Ναι. Ωραία. Μπαίνουμε στο αμάξι, το Σκόντα Οκτάβια. Εγώ οδηγάω, εσύ είναι οδηγό. Γιατί να οδηγήσει, εγώ να οδηγάω. Εσύ οδηγεί και εγώ συνοδηγό. Γιατί εγώ περνάω και τα κόκκινα. Εντάξει. Εσύ... Ανεβαίνουμε πάνω. Ναι. Εμεί είμαστε και να γυρίσουμε αστυνομικοί. Θα κλαίει ο κάθε τραγούδι. Ανεβαίνουμε εγώ, εσύ και άλλοι δύο αστυνομικοί, α πούμε. Ανεβαίνουμε δύο αστυνομικοί. Ναι. Καλή ιδέα. Άκου τώρα. Είμαστε παιδιά. Θα γελάει το Πανελλήνιο. Έχουμε παιδιά, οικογένεια κτλ. Παίρνουμε 780 ευρώ το μήνα μετά. Πόσα. Πόσα παίρνουμε μετά. Και πρέπει να πιάσουμε το ληστή. Ναι. Και εκεί την ώρα που ψάχνουμε, ας πούμε, μου λες, Φαλακρέ. Ξέρεις πώς θα λες με το. Κάνε το στυλ, κάνε το στυλ. Φαλακρέ. Έτσι. Τι είναι, ρε μαλάκα. Φαλακρέ. Τι θες, μωρέ. Να σου πω. Τι είναι, ρε. Πίσω από το στρώμα. Τι έχει το στρώμα. Κουνιέται. Τι κουνιέται, ρε κόκκινε, πίσω από το στρώμα. Ήποπτο. Έλα στην κουζίνα, ρε κόκκινε, θα το πω. Δεν μου λες, ρε κόκκινε, θα το πω. Βάζουμε τα λεξίσφαιρα γυλαίκα. Ναι. Και πάμε να τον βγάλουμε από το στρώμα. Ναι. Και πίσω ότι έχει ένα όπλο αυτός και τον πυροβολάμε. Ναι. Άμα είναι κομμουνιστής ή αναρχικός, τι παθαίνουμε. Τον κάνουμε εδώ. Κάτσε τώρα, περίμενε. Είσαι κοπρόσωπο. αυτό είναι αλήθεια. Στάσου, παίρνουμε, μισό λεπτό. Δεν έχει σχέση. Μισό λεπτό. Με ξεκίνησμα του αστυνομικού ναι, ναι. Και πήγες αλλού. Όχι, το... περίμενε. Πες ότι είναι κομμουνιστής, ότι είναι αναρχικός, ότι είναι ο Μασιώτης, ναι. Ότι αυτό θέλουμε. Μπαμ, μπαμ, του δίνω εγώ μία ή εσύ. Άμα είναι χρυσαυγή. Περίμενε, ρε κόκκινε. Το ξαπλώνουμε κάτω. Ναι. Το ξαπλώνουμε κάτω. Ξέρεις αν είναι χρυσαυγίτης ή κομμουνιστής. Πού να ξέρεις τι είναι. Πες ότι είναι αναρχικός. Ναι. Γίνεται διαδήλωση μετά. Φάγαν τον σύντροφο κτλ. Τι για να κλέψει. Τι σε νοιάζει εσένα. Τι θα πει ο Χατζηνικολάου. Τι με νοιάζει εμένα τι έγινε. Τι θα πει ο άλλος, πώς το λένε, που κάνει το σοβαρό. Ο Ευαγγελάτος. Πρόσεξε να δεις τώρα. Σε πάνε διατεταγμένη υπηρεσία, σε απολύουν. Γίνεται ΕΔΕ. Γίνεται ΕΔΕ. Ναι. Και βγάζουν ότι φάγαμε τον αναρχικό λάχανο. Απειλούν τα παιδιά μας, την οικογένειά μας. Περίμενε, ρε. Μας διώχνει η αστυνομία. Γιατί να μπούμε σε αυτή την περιπέτεια. Κι όμως μπήκανε. Κακός. Ναι, με ρώτησες κάτι. Μπήκαν τα παιδιά. Εγώ τι θα έκανα. Δεν πάνε να πληγεί, θα έλεγα εκεί πέρα για 650 ευρώ να με κάνουν τον κομμουνιστή οδό μετά και από εκεί και πέρα να με κυνηγάνε. Θα έρχονται οι αναρχικοί έξω από το σπίτι, θα μου καίνε τα μάξι και τα λοιπά. Και ο εισαγγελέας θα κάνει τον κοροϊδό. Υπάρχει, ναι, άστο, τώρα, υπάρχει κάτι που. Ναι, τι. Λέω εύκολα, ναι, τι. Αλλά στο καφενείο. Εδώ δεν μπορώ. Α, τι, το θέμα είναι εδώ. Είμαι κότα. Είσαι κότα για εδώ. Εντάξει, κότα. Το παραδέχομαι. Εγώ σου λέω πώς θα λειτουργούσε. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, άκου να σου πω. Θα το κάνω εδώ. Δεν υπάρχει. Ειδικά. Τόσες οδούς έχουμε κάνει. Να σου πω. Αν με καλούσανε. Ναι. Για οποιοδήποτε σπίτι. Για αυτούς που. Συγγνώμη. Για αυτούς που χλεβάζουν τους μπάτσους τώρα, κατάλαβες. Όχι. Αν με καλούσαν σε οποιοδήποτε σπίτι θα πήγαινα. Αμέσως, ναι. Ναι. Κάπου δεν θα πήγαινα. Στη τράπεζα δεν θα πήγαινα. Κάπου δεν θα πήγαινα.
Καλά, καλά. Κάπου δεν θα πήγαινε. Καλά, καλά. Δεν καλά. Είπα πού. Εγώ σου λέω. Να είναι ο άλλος από μέσα. Σε σπίτι θα πήγαινε. Γιατί. Τι να έχει σε σπίτι, δε φίλε. Ο κόσμος έχει καθαρίσει, δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Μάλιστα. Τον έχουν κάνει να πει το Δεσπότη Παναγιώτη τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Και δεν χρειάζεται να κλαίγεται, το βλέπεις. Πάει τελείως. Δηλαδή, μόνο σου είπες προχτές 30 ονόματα, 30 μόνο Έλληνες ήταν. Για τα αρνιά. 30 αρνιά σχαρίζει. Ναι, ναι, ναι. Μόνο Έλληνες ήταν. Μην το λιδωρείς αυτό. Και μου λες δεν έχει κανένα λοδαπό. Και σου λέω δεν είχε. Μπορεί να μην ήταν χριστιανή, ρε Γρηγόρη. Ρε εσύ, μπορεί κανένας να μην είναι χριστιανός. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι, το αρνεί. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μου λες, δε κόκκινε, πριν 30 χρόνια, άμα δίναμε αρνιά το Πάσχα. Δεν θα καταδεχόταν να στείλουν. Θα μα βρίζανε. Εννοείται. Θα... Τι γύφτιστε εσείς. Ναι. Την μπακαλίστηκα πραγματικά. Τώρα τι σε πήρανε. Πώς σε πήραν τηλέφωνο που κάνει μια κλήρωση κούτρα, κανείς. Για... Κοίταμε στα μάτια λίγο. Κανείς. Τι κανείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς. Καλά. Κανείς. Εντάξει. Αυτό ήταν. Πάει. Πιστεύω σε δύο χρόνια το Ντάγκελσμαν θα είναι προπονητής στην Ντόρτμουντ. Ίδιο στυλ με Τούχελ. Συνεργάθηκαν και στο παρελθόν με την Άουγκμπουργκ. Καλός προπονητής. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ο Τούχελ δεν μ' αρέσει. Mm. Ποιος είναι ο Τούχελ, αυτός ο μοιάζει με τον Κάτσε. Ο άσχημος που είναι προπονητής στην Ντόρτμουντ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν μου γεμίζει το μάτι. Ναι. Βέβαια, ομάδες που έχουν τη φιλοσοφία της Ντόρτμουντ ή της Μπαρσελόνα δεν είναι ομάδες του προπονητή τόσο πολύ. Είναι μεγάλη ανάλυση αυτό το πράγμα. Ραπτόπουλε, κάνε μια εκπομπή με Αλέφαντο Τσουκαλά Γεωργίου να ευχαριστούμε ποδοσφαιρική ανάλυση. Λέω Βαγγέλης από Γιάννη. Συμφωνώ σε όλα, αλλά με τον Τσουκαλά τι ποδοσφαιρική ανάλυση θα κάνεις. Λοιπόν. Με τον Γεωργίου και τον Αλέφαντο, ναι. Ο Τσουκαλάς που χωράει. Στην ποδοσφαιρική ανάλυση εννοώ. Γεια και χαρά, λέει. Ναι. Καλή εκπομπή για τρομοκρατική ενέργεια στην Αγία Πετρούπολη. Γιατί άργησε καμία εκδήλωση παράσταση. Ζήτω παγκόσμιο. Τι. Ζήτω εξεφύλαση ενωμένη Ευρώπη. Λέει. Μισόλυ. Στην Πετρούπολη Μισόλυ. Έγινε δεν και δεν ήταν Ευρωπαίοι. Δεν είναι Πετρούπολη, είναι η Αγία Πετρούπολη. Η Πετρούπολη, ο Πετρόπουλος. Ακριβές όνομα. Ναι, δεν ξέρω. Δεύτερον, Πετρούπολη. Γιατί δεν έγινε. Γιατί δεν βγήκε ο Μπούζος να κλαίει τώρα. Ναι, γιατί να μου πεις για την Αγία Πετρούπολη ναι. Και δεν μου λες τίποτα για τους 100 ανθρώπους που σκοτώθηκαν στη Συρία από αέριο που είναι απαγορευμένο. Δεν ξέρω αν το πέταξε. Άλλο αυτό είναι ατύχημα, ρε. Δεν ατύχημα, ρε. Το πέταξε αεροπλάνο. Και δεν ξέρω αν το πέταξε ο Άσαντ ή αντίπαλοι του Άσαντ. Γιατί να μην πω και αυτό. Γιατί να μην πω και αυτό. Γιατί να μην πω και αυτό. Γιατί δεν το πες. Γιατί να μην πω και τους νεκρούς της Κολομβίας από τη φυσική καταστροφή. Άσερε τη φυσική καταστροφή. Εδώ λέμε για το έγκλημα. Γιατί δεν το πούμε, γιατί δεν έκλαιγε. Λέει ενός λεπτού η γη. Γιατί κεράκια δεν ανάψατε. Είναι αντίπαλοι, δεν είναι του Χριστού. Αυτή είναι του Μωάμεθ. Γι' αυτό. Είναι του Μωάμεθ. Είναι αντίπαλοι. Μωάμεθ αντίπαλο. Παίζει αντίπαλο. Η Αγία Πετρούπολη χριστιανού. Γιατί δεν είναι. Οι Ρώσοι δεν είναι, αδέρφια μας. Αδέρφια μας είναι. Έτσι δεν λέμε. Τι είπα. Χριστιανοί είναι. Χριστιανοί αδέρφια μας είναι. Ο Πάνος σου θυμίζει τραγούδια που έβαλες. Το με λένε Πόπι και το οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά. Ναι, το έβαλε. Λέει, πότε χρειάστηκε η μουσική. Η μουσική χρειάστηκε. Αυτό σημαίνει, όχι, αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί συχνά. Παρακολουθεί, ναι, τι. Και ότι ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά αυτή στο Λαγκαδά με τη δόξα δρά μας. 0-1. Εμένα μου άρεσε ο τρόπος που το προσέγγιζες. Ήταν έξυπνο και καλό. Ο Πόπη και ο Τίμη Χουβαρτάδες δεν πήγαν στον Εύωσμο και τους τρυπήσαν με Black & Decker ο Μυροφορίδης. Σταμάτα. Λίγα λόγια για το Μύρο, ρε. Λίγα λόγια για το Μύρο, ρε. Κάνει τη δουλειά του μια. Πρώτο τον έχει τον Απόλλωνα, πρώτος είναι. Λοιπόν, πρώτοι είναι και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να βρείτε άμεσα, γρήγορα την καλύτερη και οικονομικότερη λύση για την διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Έχει καταργηθεί η υπόθεση απόσυρση αυτοκινήτου. Καλείτε λοιπόν 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του Σαφούς Κωνσταντινίδη. Γι' αυτό λοιπόν για οριστική διαγραφή μην το αμελείτε. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές, κύριε Ικολύπτα. Με γραμμές και κύριε Πολίτη. Μάλιστα. Ό,τι πείτε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Πασχαλινές αγορές και δώρα στις χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Μόνο στο Mega Outlet. Κυριακή 9 Απριλίου ανοιχτά. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τι Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτη, ζά τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα,
Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Winner και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Winner Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Κυρίες και κύριοι, και πάλι από το θάλαμο για κυβερνήσεως, σας μιλάω κυβερνήτης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από την όμορφη Νάξο και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας υπό τους ήχους ενός κονσέρτου για κριτική λύρα. Τσαπούνα από την Κάρπαθο. Ταούλη από τα Γιάννενα. Και πήγανε τις αρδέλαδες μου. Το Κυκλάδι Νικολάουτο θα συνοδεύσει με τη φωνή της η κύρα Φιλιό η Σαντωνιά. Καλημέρα Μαρία μου. Ενώνουμε 33 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και φέρνουμε κοντά όλους τους Έλληνες με το δίκτυο της Olympic Air. Olympic Air, μέλος του Aegean Group. Τώρα όλη η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά. 400.000 θέσεις εσωτερικού από 19 ευρώ για να ταξιδέψετε όλο το χρόνο στους αγαπημένους σας ελληνικούς προορισμούς. Κλείσε θέση έως τις 10 Απριλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο olympicair.com. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Ωραία σκουλαρίκια. Καινούρια είναι. Ναι, τα αγόρασα με το άλλος για το 100. Άλλος, υπάρχει άλλος. Μίλα. Μα και φυσικά υπάρχει άλλος. Ο Μάνος ο ταχυδρόμος, ο Κώστας που μένει στο Ρετυρέ, ο Σωτήρης ο λογιστής μας και η Μαριάννα. Βέβαια με τη Μαριάννα είναι αλλιώς τα πράγματα. Τι εννοείς? Η Μαριάννα κέρδισε στο άλλος για το 50. Ενώ οι υπόλοιποι κερδίσαμε στο άλλος για το 100. Φώναξε το 100. Θα κάνω έγκλημα. Με τα νέα Scratch, άλλος για το 50 και άλλος για το 100. Θα υπάρχει κι άλλος. Κι άλλος νικητής. 5 φορές πιο εύκολο να κερδίσεις 50 ή 100 ευρώ με 1 ή 2 ευρώ αντίστοιχα. 5 φορές πιο κοντά στις μικρές σου επιθυμίες. Scratch. Τύχη. Στη στιγμή. Ελληνικά λαχεία. Μέλος του ομιλού ΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Συγγνώμη κυρία. Κυρία, κάτι γρήγορο πριν φύγετε για τη δουλειά. Μπορείτε να μου στείλετε 20 ευρώ για να πάρω chips. Καλά, 20 ευρώ για chips. Ρομπότ είμαι. Micro chips. Βιάζομαι, έχω αργήσει. Γρήγορα θα κάνουμε με Alpha Quick Transfer. Από το κινητό σας. Όλα εγώ θα τα λέω. Alpha Mobile Banking. Τώρα και το login γίνεται εύκολα με δακτυλικό αποτύπωμα ή με τετραψήφιο PIN και η αποστολή χρημάτων γίνεται άμεσα από το κινητό σας με την υπηρεσία Alpha Quick Transfer χωρίς να χρειάζεται να θυμάστε αριθμούς λογαριασμών. Όλα συγκεντρωμένα σε μία και μόνο εφαρμογή. Alpha Mobile Banking από την Alpha Bank. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Έλα στο Κοσμοτέ Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotechhackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Cosmote TV. Cosmote. Ο κόσμος μας. Εσύ. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. 35 χρόνια εμπειρίας. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. 1100 επισκευές ανά έτος. 14 εξειδικευμένοι μηχανικοί. Μία επιλογή.
Συνεργείο, βαφείο, φανοπείο, ελαστικά, Ότο Καλογεράς. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, αφήνουμε τα στοιχεία και τους πελάτες μας να μιλάνε για εμάς. Ότο Καλογεράς. Εσπερίδων 19, Παλαιά Συμμαχική Ωρεοκάστρου. Τηλέφωνο 690-497. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Τούμπα. Τηλέφωνο 928-688. Και στο otokalogeras.gr. Και στο σέρβις προτιμάς Ότο Καλογεράς. Νέο κατάστημα στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Το Mega Bazar βιβλίου γιορτάζει και φωνάζει. Σε ευχαριστούμε Θεσσαλονίκη! 1 εκατομμύριο βιβλία σε 371 ημέρες αποκαλύπτουν μια μεγάλη αλήθεια. Ο Έλληνας διαβάζει πολύ όταν βρίσκει βιβλία στη σωστή τιμή. Το Σάββατο 8 Απριλίου, το Mega Bazar βιβλίου στην Τζιμισκή 18 φοράει τα γιορτινά του και σβήνει το πρώτο του κεράκι. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί με πολλά δρόμενα, μουσική, 10.000 βιβλία δώρο και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές για τις αγορές σας. Mega Bazar βιβλίου Τζιμισκή 18. Το Σάββατο 8 Απριλίου να είστε όλοι εκεί. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο φίλε, καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις, πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί, από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε εσύ, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Τι ρε εσύ, αλήθεια είναι? Ωχ, ποιος την ακούει τώρα? Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καράς θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκινήτου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Αρχικά σχεδιάσαμε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Μετά του δώσαμε την πιο απίστευτη τιμή της κατηγορίας του. Προσθέσαμε δυναμική σχεδίαση, ευρύ χώρο εσωτερικό, 440 λίτρα χώρο αποσκευών, 6 αερόσακους, σύστημα ψυχαγωγίας U-Connect, Air Condition, χαμηλή κατανάλωση 3,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και πολλά, πολλά περισσότερα. Το deal της χρονιάς από τη Fiat συνεχίζεται. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Κουμαντζιάς ΑΕ, Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς, 2310-753. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Το 2310 και τα 390, 955 και ενώ το μήνυμά σου το 54340. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Βαροδήμος, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με το Hyundai i20 να το βρίσκεται με 10.990 ευρώ. Αυτό τα ευρώ δεν υπάρχουν. Πάρτε το ευρώ ή τα ευρώ. Λοιπόν, και να το δοκιμάσετε, να το οδηγήσετε εκεί που όλα τα μοντέλα είναι για να τα κάνετε test drive. Λοιπόν, και φυσικά περισσότερα στο 2310-596-596, στο 2310-596-690. Με το καλημέρα, Εξάνδη, προηγείται 1-0 του Πανατολικού με γκολ του Γιουνές, ο οποίος μπορεί να διαμαρτυρήθηκε να βγει και ανακοίνωση διαμαρτυρίας από την Εξάνθη, χιουμοριστική βέβαια. Αυτός όμως κάνει το χρέος του κόντρα στο Πανατολικό. Κάτι που δίνει ενδιαφέρον για τη μάχη της πέμπτης θέσης. Αν και υπενθυμίζω ότι ο προπονητής κύριος Λουτσέσκου είχε πει ότι ποτέ δεν μιλήσαμε για είσοδο στην πεντάδα και τα play-off. Αν δεν κάνω λάθος. Πάνε ρε κόκκινε στον κόσμο. Πάμε στο κόμμο. Με το Γιουνές τώρα. Ναι. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Δεν πουλάει ο Γιουνές. Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη. Που έκανε ο μαθητής, η συγκινητική σου, ο Γλάους, αυτό... Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρεις, για. Για πες μου. Αυτό είναι το συγκινητικό, κλάματα, ιστορίες.
ρομαντική λαυτό. Βέβαια. Λέγε, φίλε, ναι. Μια γρήγορη ερώτηση. Ναι. Άσο Τσέλσι, άσο Ηρακλή, διπλό τα Γιάννενα και άντερ τον Πάοκ. Πώς το βλέπετε? Ο Πάοκ θα μπουν γκολ. 0-1 γκολ τον Πάοκ, το προτιμώ. Θα χάσει ο Πάοκ. Τα Γιάννενα, διπλό στη Βέρεια που δεν πήραν και αδειοδότηση. Αυτό ίσα ίσα μπορεί να γυρίσει μπούμερα. Μπορεί να το κάνουν. Γιατί 7. Γιατί δεν παίζει over. Μπορεί να το κάνουν 7 σύνα. Πάνω από 2,5 φράγκα. 7 σύνα το κάνουν αυτό, αυτή μπορεί. Ο Πάς λίγο δύσκολο για τα over. Ναι, το ο Πάς δύσκολο για τα over. Ναι. Ο Πάς όπως παίζει είναι η καλύτερη ομάδα για over σε ανοιχτό παιχνίδι. Ο Πάς, ναι. Όταν βρίσκει χώρους, στην κόντρα επίθεση είναι φωτιά και λαύρα. Όλα έχει χαλάσει και την άμυνά του. Λάθος. Συγκυριακά δεν είναι, μπαίνουν γκολ. Άρα εσύ λες, ας πούμε, ότι να αφήσω τα Γιάννα να παίξω. Ναι. Τα άλλα τρία είναι καλά. Να μην τα αφήσεις να παίξεις. Εσύ θες μία, όχι over. Ναι. Απλά τον Πάκτο το παίξω άντερ σίγουρα. Καλά. Μπορεί να την πατήσεις όμως. Ή και εγώ να την πατήσω, γιατί και εγώ σου είπα ότι... Εντάξει, δεν βλέπω ότι έχουμε και τόσο πολύ μπροστά για να βάλουμε πάνω από ένα γκολ. Ναι, μπορεί και αυτοί να μπορούν να βάλουν. Είναι τέλος πάντων, συγκυρίες πάντων. Κάπως έτσι. Ωραία, έγινε παιδιά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα. Νάτος. Θέλω να στείλω δύο μηνύματα από την κορυφαία εκπομπή κατ' εμέ της Βορείου Ελλάδος και του ραδιοφόρου σας και μια επισήμαση, αν μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Το πρώτο μήνυμα έχει αποδέκτη αυτόν που κάνει το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που είναι σαν τον αστυνόμο Σαλίνη με μια καπαρτίνα, πώς το λένε, ρε. Άρη Γάτα. Αυτός ο Άρη Γάτα, ναι. Έχω ράματα για την κούρα σου, αλλά όταν σε βάζω στο τελικό κυπέλλου ή στα play-off θα σε στολίσω καλά εσένα. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω γιατί μέχρι από κάτω. Το δεύτερο μήνυμά μου έχει αποδέκτη τον κύριο Μερισσαλίδη. Αγαπητέ μου Τίγρη. Το Σκρούτζ λες. Επειδή είναι το Σκρούτζ, εδώ που, έχουν, που έχει περιέλθει η κατάσταση αυτή, να ξέρεις ένα πράγμα. Αφήνουμε στην άκρη τα ενδοοικογενειακά. Αφήνουμε στην άκρη τις όποιες διαφορές. Σε στηρίζουμε μέχρι τελευταίος γραμμύλος. Βγάλε μας δεύτερους. Πάρε μας το κύπελο και θα πίνω νερό στο όνομά σου καθημερινώς. Εάν δεν το κάνω, θα είναι η μεγαλύτερη αδερφή που έχει γεννήσει μάλλον στην Ελλάδα. Είσαι μόνος εναντίον όλων. Σε στηρίζουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Κάνε το καθήκον σου. Ο Χουμαρντάς. Ο Χουμαρντάς ο Μελισσανίδης. Δείξε για μία φορά γιατί σε λένε Τίγρη. Είμαστε όλοι μαζί σου. Αφού όλοι οι άλλοι έχουν κάνει κόλλα απέναντί σου. Τέλος. Και η επισήμανση που έχω να κάνω είναι καλά που υπάρχει αυτός ο Ραπτόπουλος, δε φίλε. Υπάρχει και ο Κόκκινος με τον πολύ αξιαγάπητο και φίλο Κουλιανό, ο οποίος το μοναδικό του κουσούρι είναι ότι είναι παοκτή, δεν έχει άλλο κουσούρι αυτό το παιδί. Γιατί? Και κάποιες εκπομπούλες κάνουν ειδικά σε τα αποσπάσματα και ηχητικά και κάνουν νομεράκια. Γιατί μόνοι τους είναι ανίκανοι να κάνουν εκπομπή. Έτσι έχουν πάρει από εδώ, ρε παιδί μου. Άντε πήγαινε από εδώ. Άντε να κατηγορήσεις τους αδέλφους. Ναι. Ενώ ο Κόκκινος τους κατηγορεί από πίσω. Ευθέως. Ευθέως. Από πίσω. Ό,τι έχω να πω το λέω στα μούτρα του άλλου. Το Καμπόρα τον είπες. Να τον πω τι. Που δεν τον χωνεύεις. Να τον πω ότι δεν τον χωνεύω. Ναι. Αν υπάρχει κάτι να το πούμε, να το πούμε οι δυο μας. Οι δυο σας. Ναι. Τα είπατε, λέω. Αν υπάρχει κάτι να το πούμε. Αν είπα, θα τα πούμε οι δυο μας. Τέλειωσε. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Μετά την ανακοίνωση του φίλου ΑΕΞΗ, ναι. Γρηγόρη και Κώστα Φορμαρισμένε, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Θα ήθελα κι εγώ να ανακοινώσω κάτι. Για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Οι φίλοι παοξέδες να είναι προσεκτικοί. Ναι. Σαββίδολιμοτάγαρα και Πασοκολιμοτάγαρα μαζί ενός λεπτού συγκή στην Τούμπα επειδή πήγε ο μεγάλος Άγκης στο νοσοκομείο και θα είστε όρθιοι. Θα είστε όρθιοι, λες και βλέπετε τον Πατακό μπροστά σας και τον Παπαδόπουλο. Όταν θα μπει ο Τσουχατζόπουλος στην Τούμπα, όρθιοι Πασοκολιμοτάγαρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχει άδικο τώρα αυτός τώρα. Ποιο Πατακό ρε φίλε, τι είναι αυτά. Ποιο Πατακό. Ναι, ορίστε. Όχι, τον Παστακό που θα παίξει σήμερα. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Ναι. Έλα. Ραπ. Έλα. Γεια σας παιδιά. Σας ακούω κάθε μέρα, οπότε μπορώ, επειδή ταξιδεύω. Πόντιος είσαι.
Όχι. Αλβανοπόντιος. Αλβανοπόντιος υπάρχει αυτό. Αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Αλβανοπόντιος. Γιατί τα ακούς. Μπορεί Αλβανός να παντρεύτηκε πόντια από το Κιλκής και να κάνανε Αλβανοπόντιακ. Ναι, ρε φίλε, πρώτη φορά. Φαντάζεσαι μούρι που μπορεί να βγάλει. Δεν είπα, είπα πρώτη φορά. Φαντάσου τη μίξη Αλβανού δεκαετίας 90 να πάρει πόντια από το Κιλκής χαμηλοκόλα και να βγάλουν αγόρι να είναι Αλβανοπόντιακι. Τι ωραίο συνδυασμό. Αυτά είναι τα ωραία, ρε φίλε. Δεν μου λες, για να δούμε τώρα αν είσαι πόντιος. Δω. Έβλεπες ποτέ Αστερίξ και Οβέλιξ? Έτσι και αλλιώς. Σου άρεσε, ρε παιδί μου, από τα κινούμενα σχέδια, από τα αγαπημένα σου? Βέβαια. Ωραία. Πώς λέγεται ο DJ που είναι γαλάτης? Πώς λέγεται DJ? Δεν το ξέρω, φίλε. In the mix. Λέγε, ρε. Κόκκινε. Λέγε. Μ' άρεσε ότι με είπε ότι δεν έστειλε ούτε ένας ξένος μήνυμα για το αρνί. Εγώ σε έστειλα. Κέρδισες. Αφού είσαι πόντιος. Δεν κέρδισα, αλλά μ' είπες ότι... Όχι, δεν είπα. Ναι, εντάξει, όπα, ναι. Λάθος το κατάλαβες. Δεν είπαμε ότι δεν έστειλε κανείς. Α. Λέω ότι κερδίσανε μόνο Έλληνες. Το οποίο είναι καθαρά συγκυριακό, αλλά δείχνει μια τάση του πόσοι πολλοί έχουν ανάγκη από το αρνί και στείλανε. Όχι, κοίταξε, εγώ όχι ότι δεν έχω ανάγκη, αλλά το έστειλα έτσι, επειδή μου έτσι κούστα, πώς να σου πω. Και καλά έκανες, ρε φίλε, και μακάρι να κερδίσεις την επόμενη φορά, απλά... Αλλά μας δεν κατάλαβα ότι είπες ότι δεν κερδίσει ούτε ένας. Όχι, δεν είπαμε ότι δεν έστειλε ο κόσμος. Εδώ είναι, δεν μπορεί να κρυφτούμε. Έτσι. Είναι, ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Bye bye. Bye bye. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς ήταν. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε, ναι. Λοιπόν, κακοφωνήξη ήταν ο... Άλλο, αυτός ήταν ο Τροπαδούρος. Εν πάση περιπτώσει... DJ δεν είχε στο γαλατικό χωριό. Δεν έχει παίξει κινούμενα σχέδια. Τώρα πρόσφατα αρχίσανε και παίζουν κινούμενα σχέδια, έχουν τα κινούμενα σχέδια. Παλιότερα ήταν μόνο τα βιβλία, τα... Σωστά, σωστά. Θεούλιδες. Εν πάση περιπτώσει, Ραπτόπουλε. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, η γιαγιά μου έλεγε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, όταν έχει κάποιος ένα αφημί, έχει ένα αφημί. Ναι. Μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε εταιρεία, του δίνεται η δυνατότητα. Δεν δηλαδή, το κατάλαβα αυτό, γιατί το λέτε? Θα σου πω, άσε με να τελειώσω και θα καταλάβεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Μπορεί να μπει σε οποιαδήποτε εταιρεία, 100 εταιρείες, να είναι μέτοχος σε 100 εταιρείες, μάλιστα, εψιλον, ναι, επέ και τα λοιπά. Ωραία. Η κάθε εταιρεία έχει μεμονωμένο αφημί. Μπράβο. Αυτός έχει το δικό του αφημί. Ωραία. Λοιπόν, θυμάσαι πότε πήρε ο Σαβίδης τη ΕΚΑΠ? Το 2013. Λοιπόν, ξέρεις, επειδή γι' αυτό εκεί κολλάει τώρα το καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Γιατί, ρε φίλε, μας το λες, πες μας το λόγο. Πότε ναι. Τα 33 εκατομμύρια που βγήκαν... Το 2008. Ξέρεις, το 2008. Λοιπόν, οπότε ο Σαββίδης δεν έχει καμία ανάμιξη. Γιατί, ρε φίλε, πόντιος είσαι. Εγώ σου είπα ότι έχει καμία ανάμιξη. Χθες έκανε ολόκληρη εκπομπή. Γιατί να πάρει ο Παπαδόπουλος, ο Κατσαρής τηλέφωνο για να στηρίξουν το Σαββίδη σε τι πράγμα? Δεν είπε να πάρουν τηλέφωνο. Συγγνώμη. Εγώ μιλάω. Δεν μου λες. Μην ξεχάσουμε και αυτά που δεν μου λες. Τον ΟΡ1 είχε καμιά σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός? Ορίστε. Τον ΟΡ1. Νουρ, πώς το λέγανε. Είχε καμιά σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός? Είπε, μίλησα κάτι εγώ. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Σου απαντώ λοιπόν. Το Νουρ 1 δεν έχει καμιά σχέση με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όταν όμως μπλέξανε το Μαρινάκι με το Νουρ 1. Ναι, ρε Κώστα. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Ναι, κάνε μια παρένθεση. Στο Νουρ 1, από όσο γνωρίζω και δεν είμαι ειδικός και γι' αυτό δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό το θέμα. Είναι ότι το δεξί χέρι του Μαρινάκι. Το δεξί χέρι του Μαρινάκη έκανε τις συναλλαγές με τον Νουρ 1. Τώρα, πολύ αν έχει σχέση ή όχι, ο Μαρινάκης λοιπόν με τον Νουρ 1. Αποφάνθηκε, φαντάζομαι, νομίζω, και αθώθηκε ο Μαρινάκης με τον Νουρ 1. Πόντιος είσαι. Ναι, είμαι πόντιος. Το κατάλαβα. Καλή νύχτα. Επόμενη γραμμή. Ο φίλος μας, ο Πικασό. Ο οποίος έχει καιρό να επικοινωνήσει. Το κατάλαβα εγώ από χιλιόμετρα, λέγε. Ο Πικασό. Ο ΠΑΟΚ αγόρασε ομάδες με το αφημί τους.
Γιατί δεν είχε τα συγκεκριμένα τμήματα στο Εραστέχνη. Δεν το αγόρασε το αφημί γιατί χρωστούσε. Σωστό. Λέει ο Πικάσο. Σωστό. Γιατί δεν έφτιαχνε ομάδα με δικά του παιδιά. Έχει δίκιο ο Πικάσο. Ναι, γιατί... Αλλά από την άλλη μεριά γιατί πήρε. Γιατί έτοιμη το... ομάδα. Για τα πάρει έτοιμα. Τα πήρε έτοιμα. Ο 249 λέει: Γρήγορη, αυτές οι προβλέψεις είναι όπως ότι οι παίκτες της Μονακό διώκουν το Ζαρντίν. Έλα, ρε, φίλε, λάθος εντάξει, μέρα έγινε, με κράζεις. Ρε, παιδάκι, τώρα, εντάξει, λάθος μέρα πάμε, με ρε, πάμε επόμενη. Αυτό που έγινε στη Συρία ήταν βομβαρδισμός από αέρα. Το αεροπλάνο μπήκε στην Τουρκία, χτύπησε αποθήκη με χημικά των τζιγαντιστών με σκοπό να κατηφορίζουν το Συριακό στρατό. Όπως και να έχει, φίλε, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως. Ναι, επειδή δεν έγινε τρομοκρατικό τμήμα στην Ευρώπη, δεν είδα κεριά και προσευχές. Σωστά μιλάς. Κατάλαβες. Άρα είναι εχθροί μας, αντίπαλοι μας είναι αυτοί. Δεν γι' αυτό δεν προσευχόμαστε. Όχι. Προσευχόμαστε για την Ενωμένη Ευρώπη. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ό,τι μας πούνε. Καλημέρα. Μιλάω. Έλα, φίλε. Λοιπόν, Γρηγόρη, καλημέρα και εσύ, Κώστα. Καλημέρα. Είμαι ο πατέρας του Κώστα, ρε φίλε, και θέλω το χθεσινό του Κωνσταντίνου. Ο Μουσάτος, ναι, έλα. Ναι, μπράβο. Θέλω, ρε παιδιά, έτσι από την ψυχή μου να ευχαριστήσω εσάς και τους δύο που μας δεχτήκατε. Περίμενε, μας δεχτήκατε. Πραγματικά ήσασταν πάρα πολύ υπέροχοι. Πάρ' το μιλίχιο ύφος, κόκκινο. Βέβαια, την άσερε τώρα, εντάξει. Θα αρχίσει τα μιλίχια, ξέρω εγώ. Άσερε, εντάξει. Εντάξει, εγώ, πώς το λένε, μου βγήκε από μέσα έλα, μου. Δεν ήθελα να μιλήσω ούτε αθλητικά ούτε τίποτα. Είναι κακό. Ο και βέβαια και τη διεύθυνση που μας δέχτηκε και βέβαια και το Γιάννη, το Κιλτίδη, ο οποίος προφανώς αυτός έκανε το κονέ. Η αιτία ήταν ο Γιάννης ο Κιλτίδης. Ναι, να είστε καλά παιδιά και πάντα τέτοια, εντάξει. Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μην το ξαναπείς και να ξαναρθείτε και... όποτε θέλετε. Και τον άγριο το φίλο σου εκεί. Δεν είναι άγριος, ρε. Απλά δεν μπορεί αυτά, τα πνίγει έτσι. Αυτός είναι, δεν είναι για τέτοιες στιγμές. Με συγκινητικά και με αυτά εδώ. Βγάζει, αρχίζει και βρίζει, τρελαίνεται. Εντάξει, αυτά το τα ξέρω, συγκινητικά. Το... Δεν μπορεί τα συγκινητικά. Αρχίζει και βρίζει, και... είναι η άμυνά του. Ρίχνει πινελίκια, δηλαδή, άμα έρθει τώρα καμιά γυναικάρα και τον πει, άσχετα από αργή, μου λέει ανθρώπινα, τον πει, τι ωραίο παιδί που είσαι αυτά εδώ. άμα τη δίνω το σοβαρεύει, θα αρχίσει να βρίζει, να δουλεύει. Κάτι θα θέλει. Θα αντιδράσει, θα εκνευριστεί. Κώστα, ευχαριστώ και σένα, ρε, να είσαι καλά, ρε, φίλε. Τον κόκκινο, τον κόκκινο. Όχι, το, και, το, και σένα, και σένα, και σένα, και σένα. Αλλά ο πρώτος που ευθύνεται είναι ο Χιλιτίδης. Ναι, ναι, σίγουρα, εκείνος λοιπόν, έχει το... Αλλά να ξέρεις κάτι, αυτός ο Θεούλης δεν υπάρχει. Αυτός ο Θεούλης που λέγεται Κωνσταντίνος δεν υπάρχει. Εγώ το λέω δώρο Θεού. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, έτσι. Βεβαίως, εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Άντε και χαρά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, φίλε, εσύ. Γεια σου, Καρδάσια, τι κάνετε. Καλά, ρε φίλε. Καρδάσια. Ναι, γιατί. Όχι, μ' αρέσει, είναι γαμάτη έκφραση. Το λέω έτσι. Λοιπόν, παιδιά, ονομάζομαι Κώστας, τηλεφωνώ από Πτολεμαϊδά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω, σας ακούμε δορυφορικά μέσω κάποιου σταθμού εδώ. Δορυφορικά, ιντερνετικά. Ανοίγει ο δορυφόρος 2 για 5 ώρες, 7 παρά στην πρώτη ώρα του κουλ. Κλείνει τέλος πάντων. Αλλά έχει κανένα δήμερο, ρε παιδιά, σας ακούμε καθόλου. Γνωρίζετε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο θέμα, κάτι. Μίλησα χθες με την κοπέλα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τους σταθμούς οι οποίοι αναμεταδίδουν, έχει δύο όψεις. Ή έχει κάποιο πρόβλημα το ίντερνετ από εμάς, ή έχει από κάποιο πρόβλημα το ίντερνετ από αυτούς. Και είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς εγώ με τον Κωστή. Αν επιχειρήσουμε να σου το αναλύσουμε, θα σου πούμε μπούρδες. Καλά, εντάξει, αυτά τώρα είναι. Απλά θα... είναι εύκολο, ρε παιδιά, μας κάνει τη χάρη γιατί είμαστε φανατικοί. Σας ακούμε να το ενημερώσετε μέσα, μπας και υπάρχει κάποιο πρόβλημα να δούμε να. Είπες από ποια πόλη ακούς? Το Λεμάιδα, το Λεμάιδα. Το Λεμάιδα. Το Σφυράκια. Φαντάζομαι ότι όλοι είναι ενήμεροι πλέον και ξέρουν το θέμα. Ναι, ιντερνετικά και τέτοια, εμείς είμαστε λαϊκά παιδιά. Ιντερνετ τέτοια, όχι. Είμαστε γιατί εμείς τι είμαστε, λαϊκοί δεν είμαστε. Θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει αλλιώ. Δεν θα πρέπει να πάω όλο το Ιντερνετ και τέτοια, δεν το συζητώ. Κατάλαβε. Άκου τι είπε ο ηλίθιο τώρα, επειδή αφού πα στη λαϊκή. Όλο στη λαϊκή. Παρικά οι παζάρια στη και λαϊκή. Και στη λαϊκή είναι λάθο, ρε φίλε. Όχι, κάνει παζάρια εκεί. Εγώ κάνω παζάρια. Και καλά κάνει. Τι άλλο θα ακούσει. Καλά κάνει, εσύ να συγχωρώ εγώ. Παζάρια κάνω παντού, ισχύει, όχι στη λαϊκή. Όχι στη λαϊκή. Είναι δυνατόν στη λαϊκή να κάνω παζάρια. Γιατί αν πα μία ώρα το μεσημέρι, είναι μία μισή. Έλα, με λέγε φίλε. Έλα, φίλε. Θα ενημερώσει τεχνικού σα εκεί, κάτι ξέρω εγώ. Ήδη ενημερώθηκα, φίλε. Ήδη. Α, ήδη. Ευχαριστώ πολύ, Φαλκάρη. Εμεί ευχαριστούμε. Ρε Βλαμμένε, συγγνώμη τώρα. Να πάω να κάνω παζάρι γιατί πάω να πάρω έτσι ένα υποτίθεται καλό ρολόι, καλό παπούτσι, κάτι. Όντω να κάνω παζάρια. Παζάρια στη λαϊκή τώρα. Τι για να πάρει. Τι να το κάνει ρολόι, ρε κόκκινε, 4 κινητά έχει. Τι να το κάνει. Τι έχω.
Α, πόσα, ένα, δύο, πόσα έχει, τρία κινητά. Και λοιπόν τι, για πέταμε. Δεν λέει την ώρα το κινητό. Πόσα χρόνια το γαφτό, ρε, γιατί αφήνει εντυπώσει. Πόσα χρόνια το γαφτό. Πού να ξέρω, 10, 5, 8, πού να ξέρω. Αυτό το κινητό. Πόσο. Το iPhone το 4. Ναι. Αν πάντα το αγοράσει, θα σε πληρώσουν κιόλα. Ναι, το ρολόι τι να θα σε πληρώσουν. Έχει δει κανέναν άντρα φοράει ρολόι σήμερα. Ρε φίλε. Τι ρολόι. Το κόσμημα του άντρα είναι το ρολόι. Το κόσμημα του άντρα είναι το ρολόι. Εγώ στο ρολόι πιστεύω πολύ έχω. Κάποια ρολόγια. Δεν το κάνει το ρολόι. Για μένα το κόσμο του άντρα είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τι κόσμο. Να έχει ένα καλό έτσι, να ντύνεται ευπρεπώς, να έχει καλό συνδυασμό. Το κόσμο του άντρα νιώθει, είναι ο καλός κρεοπόλης. Πάμε. Ο καλός κρεοπόλης. Ναι. Γιατί. Αν έχει να φας, ρε. Ποιο κόσμημα. Μιλάς για να είναι γεμάτη τσέπη. Σε πτωχευμένη χώρα μιλάς για κόσμημα. Okay. Πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. Καραγκιόζη. Ναι. Ποιο Χατζόπουλος είσαι και ο Παπαγεωργόπουλος. Όχι, ρε φίλε. Να έχει βουτήξει τα λεφτά. Ρε, ποιο. Λέγε, ρε φίλε. Παρακαλώ. Έλα, Κώστα. Εδώ. Ακούς. Ακούμε, ναι. Δεν μου λες. Ναι. Η ράτσα σου τι είναι, έχει ποντιακή βλέβα καθόλου. Έχω βέβαια ισχυρή ποντιακή βλέβα. 43% πόντιος μου. Α, θα σε έλεγα κάτι τώρα, αλλά θα τα αφήσω. Επειδή είσαι πόντιος, γιατί πολύ με τους ποντίους τα βάλες. Αφού είστε φελί. Κατά 43% είναι πόντιος, είμαστε... αλλά έχει κάνει θεραπεία. Είμαστε φελί. Φελί είμαστε, ρετραντέλινες είμαστε, κορόιδο. Άντε βρε. Τραντέλι, τι είναι τραντέλι να μαθαίνουμε. Τραντέλινας. Τραντέλι, τι σημαίνει. Ναι, 30 φορές Έλληνας. Ο Πόντιος. Ναι, ο Πόντιος, γιατί αυτό που το βλέπεις. Ο Ρώσος που είναι Πόντιος, τι είναι, Έλληνας. Άσερε το Ρώσο, οι Ρώσοι είναι Ρώσοι λέγονται, όχι Ρώσοι. Ρώσ. Ναι. Δεν μου λες εσύ είσαι Πόντιος. Εγώ καθαρό αίμο. Και πώς είναι εννοείς με τη γυναίκα. Περίμενε, όταν λες καθαρό αίμο, έχεις και πιστοποιητικό. Πώς είναι εννοείς με τη γυναίκα σου, αν δεν είναι Πόντια κι αυτή. Άσε τώρα. Εγώ με σήματα Μόρφη συνεννοώ. Όταν μιλάμε κάτι να απαντάς. Εσύ. Αφού είστε, λοιπόν, συγγνώμη, αφού είστε αντιεπικοινωνιακοί, ρε Πόντι. Να σε πω ένα μισό ώρα να καταλάβουμε τι θέλετε να μας πείτε. Κωστή, να σε πω ένα ανέκδοτο. Ναι. Πες μου γιατί περπατάνε οι Πόντι με ανοιχτά τα πόδια. Γιατί έχουν μεγάλα κάκαλα. Αφού το κατάλαβες, μπράβο. Ναι. Δεν μου λες αυτό που το ξέρει ο πλανήτης για να αποδείξω ότι είσαι Πόντιος. Αυτό, άμα δεν το απαντήσεις, πάρα πει ότι είσαι Πόντιος. Αλλά δεν θα το κάνεις επίτηδες. Γιατί στη Μύκονο δεν απαγορεύονται οι μινιφούστες. Αυτό, κοίταξε, τα ξέρεις εσύ που πηγαίνεις. ο εκνευρισμός σου δείχνει ότι δεν είσαι Πόντιος. Είσαι εγώ δεν είμαι Πόντιος. Όχι, ότι είσαι Ποντιάρα. Α, μπράβο. Ξέρεις για ποιο λόγο δεν φοράνε. Ναι. Για να μην φαίνονται τα κάκαλα, ρε. Δεν μου λες, ρε φίλε. Δεν μου λες. Η Πόντι. Πρώτη φορά το άκουσα. Πόντι. Πώς αυτοκτόνησε η τελευταία πόρνη Πόντια, ξέρεις. Έλα, πες μου τώρα κάτι. Πώς αυτοκτόνησε η τελευταία πόρνη Πόντια, έμαθες. Τι ώρα παίζει ο Ηρακλής. Δεν με απάντησε. 5 και 4 το παίζει. Η τελευταία πόρνη Πόντια γιατί αυτοκτόνησε, ξέρεις. Με Πόντιο χιούμορ πάει να κάνει κόκκινο. Λέγε. Δεν ξέρω. Έμαθε ότι οι άλλες πληρώνονται. Αυτό το πράγμα. Έμαθε ότι οι άλλες πληρώνονται. Πάτε για. Ο ένας αντιεπικοινωνιακός ο κόκκινος να κάνει επικοινωνία με ένα Πόντιο. Όχι. Και να κάνουν και χιούμορ και αυτή είναι η γοητεία του. Αλλά πού να το πιάσεις εσύ. Κάνει χιούμορ ο κόκκινος. Είναι δυνατό ρε αυτά τα δύο να μην τα ξέρει. Ρε το Πόντι. Ένα παιδάκι πρώτης δημοτικού να πεις το ξέρει. Και περνιούνται και καλοί άνθρωποι οι Πόντι. Είναι. Ναι. Και δεν είναι καλός άνθρωπος Πόντιος. Ναι. Δηλαδή ο Καλατζίδης είναι καλός άνθρωπος. Τον βρίζουν όλοι. Πόντιος δεν είναι. Είναι φίλος μου και μπορεί να είμαι άδικος. Δηλαδή σε κερνάει τα viewers εκεί πάει. Δεν με κερνάει. Τι γίνεται. Είναι φίλος μου και η κρίση μου δεν θα είναι αντικειμενική. Ο Μελισσανίδης δηλαδή καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρω το Μελισσανίδη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Ε? Δεν το ξέρω. Πρώτα τον Μπάκα να σε πει τι καλός άνθρωπος είναι. Τον Μπάκα. Ναι. Το διαιτητή. Ρώτα τον τι καλός άνθρωπος είναι. Ο Πόντιος Μελισσανίδης. Λοιπόν. Λέγε, άτε, άτε. Για Hyundai. Ναι, θα πάτε στην Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Ναι. Hyundai i20 1200 κυβικά με 10.990 ευρώ, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα και με αυτοκίνητα για οποιοδήποτε, όχι μόνο για το i20, για να το οδηγήσετε, να δείτε αν σας ταιριάζουν και αν είναι όπως θέλετε. Περισσότερα εκεί ή στο eskiadismbalodimos.gr και μην ξεχνάτε ότι εκτός των άλλων υπάρχει και μια τεράστια γκάμα και έκθεση από αυτοκίνητα μεταχειρισμένα, τα οποία είναι για το βαλάντιο αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια αυτοκίνητα. Για μας δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Πάμε. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες.
Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εσύ φέτος το Πάσχα ακόμη ψάχνεις για τις πιο χαμηλές τιμές? Γρήγορα στο One. Γιατί μόνο στο One Σαλόνικα θα βρεις τα καλύτερα brands με πασχαλινές τιμές έως μείον 70% την Κυριακή ανοιχτά. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά, γιατί το σήκωσες? Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάν πια, τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας, ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr κάθε του One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα? Αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή καπιτές ή τίποτα. Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Η Noval έχει διάφορα σχέδια και μπορεί να σου κερδίσει ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Τι είναι? Το πασχαλινό σου αυγό. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των καταστημάτων For All και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 30 τυχερούς που θα κερδίσουν από ένα κυβότιο μπύρες Kaiser για το Πάσχα. Μπες τώρα στην επίσημη σελίδα των For All Stores στο Facebook και δες πώς μπορείς να συμμετέχεις. Καταστήματα For All. Και φέτος το Πάσχα θα έχεις Beer For All. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook, Fiat Κουμαντζιάς. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Ναι, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, νοναμπέλα, βραζιλιάνο, στρασιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλομαθημένα. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα
στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με ταχύτατη εξυπηρέτηση. Τις περισσότερες μεθόδους συναλλαγών. Άμεσες αναλήψεις και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά. 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλο τον Απρίλιο πάρε και σήμερος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά. Και την Κυριακή Super Sunday με 4.500 ευρώ συνολικά μετρητά κάθε ώρα από τις 3 το μεσημέρι. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι της δράμας διαμαρτύρονται και θέλουν να είναι παρόντες στο παιχνίδι. Όχι, δεν τα λες καλά. Αρκετοί παοξίδες που θέλουν να πάνε στην Καλαμαριά, να την πούνε στον Καλατζίδη και στην Καλαμαριά και το παίζουν δόξα δράμας, παίρνουν τηλέφωνο. Κλάι μάιν. Όταν παίξει ΠΑΟΚ δόξα δράμας τελικό κυπέλου, να δούμε ποια κερκίδα θα πάνε. Ας το παραμύθι. Δεύτερο γκολ για την Ξάνθη, πάλι ο Γιουνές. Ναι. Όπα, θα γίνεις μάγκας, θα γίνω ρόμπα. Γιατί θα γίνω μάγκας? Και το βλέπα χει το παιχνίδι. Εγώ τι το βλέπα? Over. Λοιπόν. Να μην πω ρε φίλε, όταν γίνομαι ρόμπα κάτι. Γιατί το κέρδισα εγώ τώρα? Όχι, κοντά είσαι όμως. Με δύο γκολ. Με τον άλλο το Χάβο με το απλανές βλέμμα. Δύο προπονητές στην Αλφα Εθνική με απλανές βλέμμα. Ο Χάβος. Ο Λουτσέσκου. Αυτή η Αλεπού. Ας. Ο Λουτσέσκου προπονητάρα. Ε, αυτό σου λέω. Ο Χάβος με τον. Πώς το λένε το Άρη. Με το βλέμμα το κατεστραμμένο. Εσένα, όπως... Να πάρουν και τον Κλάους μαζί, να γίνουν τριάδα, βγουν σε μπαρ, να γελάνε μπάρμαν μαζί τους. Πάμε. Λοιπόν, τα τρία εντάγια που κάσαν. Απλανές βλέμμα. Μόνο δύο είναι στις γραμμές. Βλέπουν την Ξάνθη, γι' αυτό. Πιθανόν. Ναι. Παρακαλώ. Είναι στο δρόμο του Καφτατζόγλου, γι' αυτό. Δεν λέγεται Καφτατζόγλου. Ναι, ναι. Θα γεμίσει το Καφτατζόγλου. Έλα, πάρε στο κόσμο. Φίλε. Έλα, φίλε, γεια. Έλα. Έλα. Από κι άλλο λευκό Αγιαντώνη τηλεφωνώ, ρε. Τον Αγιαντώνη, όλη τρελή εκεί στον Αγιαντώνη είναι. Ναι, ρε. Ο πρώτος από όλους δεν με φτάνει κανένα, δεν σου έπαινα, ρε. Ακούς? Άμα σε κάνει ούκα ένας από καμιά γωνία θα κρυφτείς όμως. Έλα τώρα... ρε, ας αυτά ρε, παλιό, γλάστρα, να ακούς. Ετοιμάζεις τώρα, πέρα... σου κάτσε ένα γκολ, ο Μιλιάτσης και τέζα σήμερα. Άκου λίγο ρε, άκου. Πού είσαι όλα με το σκυλάκι ρε, που πήγαινες με λάσπρο σκυλάκι σε είδα ρε. Το έχω για φύλαξη. Εκεί στο Hot Center ρε. Τον έβγαλε ο σκύλος βόλτα ρε. Τον βγάζει ο σκύλος βόλτα, ναι. Τι να το βγάλει, ρε, που όταν το βλέπω το κεφάλι του, σαν τις γλάστρες, τις πύλινες που έχουν οι γιούφτοι είναι, ρε. Ακούς? Καραγκιόζει. Ακούς? Λέγε, ρε. Λοιπόν, έχεις κέφια σαν
Μ' αρέσει που έχει σκέφια. Σε 2-3 ώρες θα σου κοπεί το κέφι. Δεν θα μου κοπεί τίποτα. Αλλά... σήμερα είναι άρρωστο παιχνίδι. Ναι. Ο Ηρακλής εκδικείται παρόλο τις κακουχίες. Ναι. Ότι και να μας κάνουν, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Σημείωσε ένα λάθο σήμερα. Ναι. Για να πάρουμε σήμερα μετρητά. Σήμερα είναι άρρωστο παιχνίδι, ό,τι και να γίνει. Ατρόμητο πάω, τι θα το παίξω, και αυτό άσο. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με μικρές ομάδες. Εγώ τώρα με τους πολλόψυχους αυτούς δεν ασχολούμαι, ρε. Εγώ ασχολούμαι με τον Ηρακλή μόνο. Άλλο να σου πω και κάτι άλλο. Εσύ βρε κεφάλα κόκκινε, κεφάλα, την άλλη φορά που το κεφάλι σου που έχεις λοιπόν για αντίβαρο, για τρακτέρ κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλός άνθρωπος, τι ευγενής. Ναι. Την ευγένεια μου είναι, το έχω, δεν μπορώ χωρίς ευγένεια. Μόλις σου κάτσεις τον κόλο μιλιάζεις, θα δεις τι καλά που θα περάσεις. Τι πράγμα. Ο αυτός αριστερός ο μπάκο ψηλός ο Ξανθός, μόλις σου κάτσεις τον κόλ. Να δω τα μούτρα σου. Ποιος θα κάνει, βρε, ποιος θα... Λέγε ρε, μίλα στη τηλεόραση, λέγε. Εκδίκηση παίρνει ο Ηρακλής, ρε. Βρε, πες εμένα που θέλει να πεις το κεφάλι, το έχω για αντίβαρο, λέγε. Άσε ρε τώρα αυτά που λέτε, εσύ, με τα σιόν Ηρακλής είσαι, άσε τώρα. Τι είμαι, οπα, με τα σιόν Ηρακλής. Με τα σιόν είσαι, τι είσαι, ρε. Ημιτασιόν, άκου να δεις τα γάρι, ημιτασιόν λέγεται πρώτον. Ναι, ναι, μεγάλο πράγμα ρε Παπινιώτη. Ο άλλος δεύτερον, το καφταζόγριο πότε το έχεις δει τελευταία φορά εσύ. Καλά σε λέω. Εγώ κάθε φορά το βλέπω ρε, εγώ εσύ όλα δεν βλέπω εκεί πέρα ρε. Εμένα δεν με βλέπεις. Αυτός πάει στην πόλη θρόμα. Καλά, το άγαλμα που έχει έξω το γήπεδο το βλέπεις. Όλα τα βλέπω εσύ, το κεφάλι σου δεν βλέπω εκεί πέρα ρε. Το κεφάλι του αγάλματος δεν είναι ίδιο με εμένα. Είναι του βουκεφάλα. Σε άλλο πιο μεγάλο είναι. Εμένα πιο μεγάλο είναι. Πιο μεγάλο είναι, ναι. Ωραία, μπορείς, ραντεβού 5 η ώρα στο άγαλμα. Κάτσε. Να δούμε ποιο κεφάλι είναι μεγαλύτερο. Δεν μου λες το εσύ. Το δικό μου ή το αγάλμα. Δεν μου λες εσύ, ρε. Ηρακλειδέα, εσύ που είσαι ταΐς και μεγάλος. Τον Καγιούλη 8 μήνες που τον κυνηγάς τον έπιασες, ρε. Ή επειδή είναι αδύνατο σου ξέφυγε. Μα που κρύβεται, ρε. Ακρίβεται. Τι να τον κάνουμε δηλαδή τώρα. Καπτατζόγλιο θα είναι σήμερα. Α, πάνε βρέστα. Πάνε, πάνε, θα έχει κάτι άσβερτο. Αυτοί έχουν το σκοπό του. Σκουπό. Να πάρουν το στόχο, να πάρουν τα λεφτά που περιμένουν, αλλά να πάρουν στεναχώρια μόνο και να το καταλάβουν από μόνοι τους και θα φύγουνε. Και ο Καναδός και ο Καγιούλης. Mm. Σίγουρα πράγματα. Άντε να δούμε. Κατάλαβες. Άντε να δούμε. Άντε. Τα λέμε. Τα λέμε. Γεια. Γεια. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι έγινε, τους πήραξε ο Άγγης που βγαίνει από τη φυλακή. Ποιο θα τους πειράξει, όταν τους διόριζε καλά ήταν, ε. Καλά, δεν μια χαρά γιατί. Δεν κατάλαβα. Σ' ακούμε, φίλε. Άσχημα ήταν. Άσχημα καθόλου ήταν. Άσχημα δεν ήταν. Ίσα ίσα, όποιος μιλήσει εναντίον του Άγγι είναι αγνώμων. Και αν είναι παοκτή, είναι δύο φορές αγνώμων. Να κάνουμε ενός λεπτού σιγή, λοιπόν, έτσι είπε. Εγώ το είπα, ναι. Όχι, όχι, δεν το είπε. Το είπε κι άλλος και ακολουθήσετε. Ναι, αν πεθάνει ο Τσοχατζόπουλος στην Τούμπα. Λιμοτάγαρα παοξίδες. Λιμοτάγαρο, πασοπαοξίδες. Δεν τα ακούσατε. Δεν σε ακούμε, ρε φίλε, μας κάνεις διακοπές. Και... σταμάτα, βρε, σταμάτα. Ναι, αυτό σου λέω. Λιμοτάγαρο, παοξίδες, το άκουσες πριν. Και τι είναι αυτό, ύβρις. Όχι. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα ενός λεπτού σιγή για την ΑΕΠ οντίον η οποία ναι. Πέφτει. Σωστό. Να ξεκινήσουμε από σήμερα από το ενός λεπτού σιγή. Εσύ τι ομάδα είσαι. Πάω, κύριε. Λοιπόν, εσύ τι ομάδα είσαι. Πάω, κύριε. Δεν μου λες. Καλά, τι δεν κατάλαβε το κόκκινο ότι είμαι. Αν σωθεί ο Ηρακλής, πού θα κρυφτείς. Εγώ. Ναι. Εγώ γιατί να κρυφτώ. Ο, γιατί έβγαλε γλώσσα τώρα. Η ΑΕΠ, τι. Εγώ έβγαλα γλώσσα. Δεν είσαι. Εγώ είπα για λιμοτάγαρο Ηρακλή. Είπε η ΑΕΠ, λοιπόν. Ναι, το παίρνω πίσω ο Ηρακλής λοιπόν. Όχι, δεν κατάλαβες. Καλά κάνεις και το, δεν παρεξηγούμε. Σου λέω, αν σωθεί, πού θα κρυφτείς. Ναι, άκου λίγο. Εγώ λοιπόν δεν πρόκειται να κρυφτώ ποτέ γιατί δεν κρύφτηκα ποτέ σαν ομάδα. Ρε, εσύ ρε, όχι σαν ομάδα. Ρε. Εσύ που αυθαδιάζεις. Εγώ μπορώ να κρυφτώ. Εσύ. Άκου λοιπόν, για να κλείσουμε να πάρουν και οι υπόλοιποι ακροατάς. 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 Δεν ξέρω να μιλάω ελληνικά, είμαι βλάχος. Λοιπόν, άκουσε. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα, όπως είπαμε, ένα λεπτό συγκίνδυα σήμερα για τον Ηρακλή που πέφτει, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Και από εκεί και πέρα, ας βγαίνει ο καθένας Ηρακλειδέας να λέει τον πόνο του και να μιλάει για τον πάγο. Σωστά το λέει. Μια ερώτηση τελευταία. Στο 3-0 του Ηρακλή να σου στείλω ένα πακέτο χαρτομάτιλα. Ποιο,
3-0. Και μια πίτσα από την Boston εκεί στο Σοφούλ να γουστάρει. Δεν τρώω πίτσα, δεν νηστεύω. Για πίτσα, λοιπόν. Νηστεύει, νηστίσιμη πίτσα θα σας στείλω. Τι, την ερώτηση κάνω, την ερώτηση. Που εγώ, εγώ. Για πες. Την ξέχασα. Έλα, πες. Την ξέχασα την ερώτηση. Λοιπόν, άκου. Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν μου λες καμιά ανακοίνωση ο λαός του ΠΑΟΚ που γκρεμίζει και βγάζει πρωθυπουργό στη Βόρεια Ελλάδα. Θα βγάλει για τον Ιβάν Σαββίδη με τη ΣΕΚΑ που τον κυνηγάει ο Τσίπρας. Θα βγάλει τώρα, ετοιμάζεται. Ναι, σιγά ρε, θα σχιστεί το καλτσόν ρε. Κοίταξε, καλτσόν και τα κούνια άλλος είπε να βάλει και δεν τα βάλε. Α, είπες, είπες και κάτι πολύ πετυχημένο. Είπε και κάτι που. Σε αυτό, άρα. Είσαι διαβασμένο να πει. Τα πλήρωσε τα χρέη, Ιβάν. Το έσωσε. Τα πλήρωσε τα χρέη. Το έσωσε. Τα πλήρωσε τα χρέη. Τα πλήρωσε. Γιατί υπάρχουν κορώνες, κατάλαβε. Μάλιστα, κύριε. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Γεια σα. Γεια σα. Αλλά αυτό που λέει. Ναι, κύριε. Από εβδομάδα. Quiz είναι αυτό. Ναι. Από εβδομάδα ο ΠΑΟΚ θα κάνει sold out. Άιτ. Sold out. Εντάξει. Sold out. Μπήκαν sold out. Ναι. Μπορείς να, μου, να βρεις γιατί. Γιατί. Πείτε εσείς. Για τον Τσοχατζόπουλο θα πει κάτι. Για πες. Το κατάλαβες. Προβλέψιμος. Θα τα αγοράσει ο Τσοχατζόπουλος. Βγήκε ο Τσοχατζόπουλος. Θα τους πάρει 20.000 διαρκείας. Γιατί βγήκε για δώρο. Και θα το κάνουν από εβδομάδα να πούμε συνέχεια sold out. Πάλι. Ο άλλος ο ξάδερφός του που είναι σωσίας του Νικόλα, πώς το λένε, που τον ρουφιάνεψε. Ρε τι ξάδερφος είναι. Εκείνος που έγραψε και βιβλίο. Ο Αντωνιάδης βγήκε. Ο Αντωνιάδης είναι στο γήπεδο ρε. Βγήκε. Το γήπεδο είναι ρε. Εδώ είναι. Εδώ είναι ναι. Α, γι' αυτό δεν τον ακούσαμε. Θα έχει χαρά κι αυτός γιατί βγήκε ο Τσοχατζόπουλος. Εσύ ρε φίλε, πόσο χρονών είσαι? Είμαι με τον πατέρα σου. Εσύ δηλαδή, τώρα που βγαίνει ο Τσοχατζόπουλος, δεν έχεις χαρά? Έχω χαρά, ναι. Πασόκ δεν ψήφισες εσύ? Όλοι ψηφίζαμε. Τότε γιατί λες για τον Τσοχατζόπουλο, εσύ δεν πήγαινε στο γραφείο να βρεις καμιά δουλειά για κανένα εγγόνι? Αυτό δεν δικαιούται να κάνει χιούμορ, ρε. Φοράει τα πανταλόνια και σου είπε ναι, ψήφισα. Άιντε. Την πέφτει τον άνθρωπο. Και τώρα τι έγινε, ρε φίλε, ΣΥΡΙΖΑ? Ό,τι θέλει έγινε. Κάτσε να μάθουμε. Άντε, πες εφορία είσαι. Για πες με φίλε. Ή κύπησε και δεν τα μαθαίνει όλα. Τι έγινε τώρα, φίλε. Αντάει ο κόκκινος. Τι έγινε. Ναι, καλά ξηγέτο ο άνθρωπος. Τι έγινε. Γκούσταρε και πέρασε καλά. Ναι, ρε παιδάκι. Τι, σου λέω ότι. Γιατί λιδωρεί. Γιατί λιδωρεί τον Τσοχατζόπουλο. Γιατί έχει χιούμορ. Αφού πέρασε είναι καλά. Μεγάλη υπόθεση στην ηλικία αυτή. Να έχει χιούμορ και διάθεση. Μην μιλά για χιούμορ εσύ. Ναι. Ζήγρα λέγε το ξάδερφο. Μην μιλά για χιούμορ εσύ. Γιατί πενεύονταν αυτοί. Πενεύονταν. Εσύ το Πασόκ που ψήφισε δεν πενεύωσαν. Δεν πενεύωσαν, βρε παππού. Εσύ. Δεν πενεύωσαν. Τι με κάν. Τώρα τι ψηφίζει. Δεν έχει σημασία. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Ανάλογα θα κρίνουμε, ακόμα δεν είμαστε. Ποιος θα μου τα στάξει, πες τον. Σαν και σένα Τατιάνα είμαι, πες τον. Όποιος μου τα στάξει. Θα κρίνουμε. Να είσαι καλά παππού. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και ανάλογα θα κρίνουμε. Να είσαι καλά παππού. Να είσαι καλά. Πάντως δεν θα ψηφίσουμε να πούμε. Σκάσερ τον έφαγε στον άνθρωπο. Αυτούς που τα φάγανε. Παρακαλώ. Και εσύ έφαγες και εσύ. Σε βλέπω το παχύτο σήμα. Το παχύτο σίγμα της Μασέλας έχεις φάει κι εσύ. Έχει τεριδόνα το στόμα σου. Λέγε φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά, εσείς τι? Καλά είμαστε. Πολύ καλά. Αφού βγήκε και βγαίνει το ΣΥΡΙΖΑ έτσι που βγήκε, άρα δεν το ψηφίσαν όλοι? Άρα και το ψηφίσαν όλοι. Όχι, το ψηφίσαν όλοι. Με στέλνει μήνυμα ο Ματζαβίνος και λέει λίγα λόγια για το θείο μου. Ποιο θείο? Μωρικάμπια. Έτσι το κάνει το εστιατόριο ταβέρνα. Με λεφτά από το Πασόκ. Δεν λέγεται ταβέρνα. Ταβέρνα. Ταβέρνα λέγεται. Ταβέρνα είσαι εσύ. Ναι. Τι θα κάνει σήμερα στο Περιστέρι? Στο Περιστέρι μας χάσουμε, δεν μας διαφέρει το μάτς. Ρε ρώτηση κάνω, δεν σου τι λέω. Ρε. Όχι, άσος. 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 Ο Ηρακλής θα κάνει σήμερα. Ο Ηρακλής. Ναι. Ας παίξει άμα τι θέλεις, θέλει να μην τελειώσει. Τι θέλεις, τι θέλεις. Το τελευταίο ασπασμό σήμερα. Δεύτερο τελευταίο. Δεν έχει τέτοια ρε. Με την όρεξη. Θα κερδίσω ρε. Θα κερδίσω ρε να κλείσουμε. Συγγνώμη. Η Βέρεια δεν κατεβαίνει ή όχι? Θα κατέβει. Πώς δεν κατεβαίνει? Πού δεν κατεβαίνει? Από το στοίχημα την έχει και δεν την παίζει. Και επειδή δεν την παίζει το στοίχημα, τι σχέση? Πώς. Εγώ ξέρω ότι δεν κατεβαίνει καθόλου.
Από πού το ξέρεις? Βρε, πήγα να την παίξω και δεν την παίζει μέσα. Δεν ακατεβαίνει μία ώρα. Ότι δεν παίζει κάτι στο στοίχημα σημαίνει ότι δεν γίνει ο αγώνας. Άρα γιατί να την έχει το μπουκ μέσα? Ο λόγος που το βγάζουν από το κουπόν του στοιχήματος είναι ένας. Σου λέει από τη στιγμή που η ομάδα υποβιβάζεται κατηγορία λόγω μη αδειοδότησης, φοβούνται μη γίνει καμιά ομορφιά εκεί. Α, γι' αυτό το πράγμα. Κατάλαβες. Εσείς τι θα κάνετε, sold out σήμερα? Εμείς? Ναι. Όχι, sold tight. Α, sold tight. Ναι. Γιατί άκουσα και κάποιο sold out είπες. Θα έχει καμιά 38.000 κόσμο. Πόσο? 38.000. Βγάλε το 3. Πόσους μένουνε? 8.000. 8. Βγάλε το 5. Ζεις και αναπνείς να δεις τη γριά να πέφτει, δεν θα τη δεις. Δεν θα τη δεις. Δεν θα τη δεις, ρε. Δεν θα τη δεις. Ο Ηρακλής είναι εδώ και θα μείνει εδώ, ρε. Θα είναι ο Εφιάλτης. Ο Εφιάλτης σου θα είναι. Ο Εφιάλτης σου θα είναι. Εσείς προσκυνήσατε, αν προσκυνήσατε τον Κοντό, θα μείνει ο Ηρακλής. Εγώ θέλω την Κυριακή στη Λάρισα, εκεί να φάνε τα μούτρα τους. Τι να τα φάνε τα μούτρα τους? Ναι, δεν παίζει Λάρισα, αύριο δεν παίζουνε. Σήμερα παίζει Λάρισα, βρε απαράδεκτε. Σήμερα παίζει Λάρισα με την Τρίπολη. Α, με την Τρίπολη, ναι. Ναι. Άντε από μένα τα μαθαίνεις όλα. Κόπεσαι, ναι. Αύριο με τον κηδεμόνα σου. Αύριο με τον κηδεμόνα. Αδιάβαστο είσαι σήμερα. Άιτε, χαλάς το ύμα της εκπομπής και το επίπεδο. Με γαλλικά και πιάνω όλοι. Ναι. Καλησπέρα. Επιτέλους ο καθηγητής της εκπομπής. Κύριε Θόδωρε από την Αθήνα, Αριανό, από την Αθήνα, σας ακούμε με τα μεγάλης προσοχής. Προσωρινός στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι. Δεν πήρες ένα τηλέφωνο, όμως ντροπή σου. Εμείς δεν είμαστε φίλοι σου, μόνο η κάμπια είναι φίλος. Ήθελα να έρθω από εκεί να σου κάνω έκπληξη. Δεν θα μάθεις ώρα και ημέρα, θα χαιρώ... με δεις ξαφνικά μπροστά. Κοίταξε. Εγώ θα χαρώ πολύ γιατί αν να βρεθούμε εδώ και να πιούμε ένα καφέ δεν έχει αξία. Είπαμε κάτι από την άλλη φορά. Να πάμε για ένα τσίπουρο. Ήθελα να σου φέρω και ένα γλυκό δώρο, θα το δεις σε γλυκό. Ευχαριστώ, με τιμά αυτό, άσχετα. Να μου το φέρεις στο κεφάλι. Όχι, απλά θα είναι ένα γλυκό που αντιπροσωπεύει τη φετινή χρονιά της ομάδας. Τι θα μου φέρεις, μπαμπά? Λέγε ρε μου τώρα. Να ρωτήσω κάτι, στον Αμορόζο πόσοι Αριανοί ήταν? Στον Αμορόζο, κοίταξε να δεις. Σύμφωνα με τη δήλωση του Στράτζαλη, ήταν 3.000. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο... Πώς έλεγε ο Πέστονα, ο Χρύσανδος ήταν 10.000. Ωραία. Διάλεξε εσύ και... Όταν ήρθε ο Τέο στο αεροδρόμιο, πόσες χιλιάδες ήταν? Ο Τέο? Ναι, ναι. Ο Τεριακής μου λέει ήταν 5.000 με τον Αμορόζο. Τώρα που θα έρθει ο Άκης, πόσα μιλιούνια θα είναι, ρε φίλε, τον υποδεχτούν? Αδερφέ, ερώτηση κάνω. Μπαίνει ο Άκης στην Τούμπα. Πρέπει να είναι... Σύνθημα Άκη ψυχάρα για πάντα παοκάρα. Πρέπει δεν πρέπει? Κόρνες, ροδέλες μέσα. Όχι, όχι, τίποτα ρε φίλε. Να ακουστεί έτσι, να βροντοφωνάξει όλη του. Άκη ψυχάρα για πάντα παοκάρα. Θα κάνει το γύρο του γηπέδου και όχι, θα χειροκροτάνε όλοι. Τώρα, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να γίνει σύνθημα. Να σου πω τώρα όμως κάτι μεταξύ μας, έτσι μην μας ακούσει κανένα. Δεν ακούει κανείς την εγώ. Ναι, ναι, κάτι μεταξύ μας έτσι ναι. Να πω. Αλήθεια τώρα, θα ετοιμάσεις κανένα πανό καλωσορίσματος με τον Ευάγγελο με σπρέι και τέτοια? Εγώ? Ναι, ναι. Για ποιον Ευάγγελο, κάτσε και κόλλησα τώρα. Με τον κύριο Μπρούχοντα, τον Ευάγγελο, θα ετοιμάσεις κανένα πανό με σπρέι, τίποτα υποδοχής? Επιμένω να μην καταλαβαίνω για ποιον Ευάγγελο μου λες. Για τον Μπρούχοντα του Πράσινου Κόμματος. Είσαι μεγάλη σου πια. Φαίνεται ότι διαβάζεις πολύ και ψάχτηκες πολύ, εντάξει. Αλλά δεν σου απαντάω γιατί είσαι προβοκάτορας. Και επειδή λες ότι η γριά δεν θα πέσει. Καλά ρε, εδώ και τόσα χρόνια ο λαός τι ρητό χρησιμοποιεί. Η γριά από τι θα πάει? Ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Να ζήσετε να σας χαιρόμαστε. Πάντε τώρα κάντε και ένα τάμα που έρχεται το πας να ανάψει καμιά λαμπάδα. Εσύ μωρή κάμπια τροφαντή θα ανεβείς? Εξαιτίας σας θα ανέβω. Περίμενε, είσαι σίγουρος για την τρίτη θέση? Η τρίτη είναι καπαρωμένη, η πρώτη η δεύτερη δεν έχεις ένα ταξιδάκι στο Ηράκλειο, στο υπενθυμίζω. Βρε, έχω κεντρική χορηγία στη φανέλα που την προσκυνάνε όλοι. Έχεις ένα ταξιδάκι στο Ηράκλειο. Ο Ιτζίδης έκανε προσφυγή και άλλοι θα κάνουν προσφυγή, μαθαίνω. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, οι προσφυγές αυτές ξέρεις πολύ καλά ότι με κάποιους τρόπους μπορούν να διορθωθούν.
Καλά. Ξέρεις με ποιους τρόπους διορθώνονται αυτές οι προσφυγές. Με ένα τηλέφωνο. Και μην ξεχνάς την κεντρική χορηγία στη φανέλα που όλη η Football League προσκυνάει, έτσι. Γιατί από όσο γνωρίζω όλες οι ομάδες... Ρε μάγκας είσαι, αλλά η χορηγία δεν σε σώζει. Στο λέω σοβαρά τώρα. Αφού όλοι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλουν το fair play, το καθαρό ποδόσφαιρο. Άκουμε τώρα. Και κανείς δεν υπόκειται σε παραβάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με ακούς. Δεν σώζεσαι αυτό. Μάλιστα. Να πω και κάτι τελευταίο. Ό,τι αγαπάς. Ωραία. Επειδή σήμερα είναι το αγώνα στο Περιστέρι. Το Περιστέρι με τον Πανιόνιο τι έκανε. Το Περιστέρι με τον Πανιόνιο. Προπροηγούμενη αγωνιστική. Δεν κέρδισε ο Πανιόνιος. Κέρδισε ο Πανιόνιος, διάνομαι. Εντάξει. Παίξε το άσο σήμερα να οικονομήσει. Δύσκολα είσαι. Δύσκολα είμαι. Διόλα πιθανό, αλλά δύσκολα. Δύο γκολ διαφορά προβλέπω. Με τίποτα. Η επιθυμία σου είναι αυτό, Θόδωρε. Η καθαρή εξυγιαντέ. Η επιθυμία σου. Δηλαδή, που τους βγάζει το καλό της ομάδας. Όπα, γιατί ξέρω ότι είσαι μάγκας. 100 ευρώ το βάζεις αυτό. 100 ευρώ, ρε φίλε, θα βάλω σε κάτι που είμαι 100% σίγουρο. Σε κάτι που είμαι 99% σίγουρο δεν το βάζω. Μ' αρέσει. Γεια. Γεια. Στο τελευταίο, ναι. Ορίστε. Έλα, ρε. Ζιζού. Για αυτή η κάμπια δεν είναι δική. Την έδιωξα, ρε. Τον έδιωξες. Ω, ναι, δεν μπορώ. Με κούρασε. Ε. Με κούρασε. Καλά το ψυχήθηκες. Αν και ήθελα και τη δικιά του τίτλο. Άκου λίγο. Γρηγόρη. Εγώ ήμουν της γνώμης. Δεν θέλω να κρύβω το δίκιο κανενός. Έπρεπε να δώσουμε τη Δράμα 500 εισιτήρια. Συμφωνείς. 300. Πόσο παίρνει κίνηση, είδα καμιά 300. Καλά, δεν μ' άκουσες, δεν τρεζού. Συμφωνείς. 100%. Α, μπράβο. Θέλω να είμαι ακριβοδίκαιο. Ρε φίλε, ό,τι και να έχει κάνει Δράμα. Άκου λίγο. Άκου λίγο τι θέλω. Ρε φίλε, εγώ θυμάμαι στη Δράμα που ήταν καλαμαριώτες. Ναι, εγώ θέλω να καταλάβεις όμως λίγο το σκεπτικό μου. Εγώ δεν θέλω να κλέβω το δίκιο κανένας. Αυτό unfair που λένε και αυτή την ίντριγκα. Δεν την ξεκινήσαμε εμείς. Κατά λάθος είχαμε μόνο μία ήττα. Κατά λάθος το ματ με τον Ορφιά έπρεπε να λήξει 15-0. Στο 90 το πέναλτι χάσαμε. Δεν πειράζει. Αυτοί άνοιξανε πρώτα τον πόλεμο, σε εισαγωγικά, με την ένσταση, με δήθεν ότι όποιος έχει συμφέρον ένομο και αυτά. Από την πρώτη αγωνιστική που το μάθανε, όλοι πέφτουνε και όλοι ανεβαίνουνε. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, έχουνε από εκεί και ύστερα, νομίζω πήρε και η αστυνομική διεύθυνση και πολύ καλά έκανε, όταν λένε ότι μπορούν να πάρουν 300 εισιτήρια, γιατί το συγκεκριμένο το γήπεδο τόσα μπορεί να σου δώσει. Και λες, θα πάρω 200, θα πάρω 2.000, θα έρθουμε 5.000, θα έρθουμε 7.000 και σου λέει και η διεύθυνση, εσείς δεν πάτε για άλλο σκοπό. Δεν θα πάτε ούτε 300. Ρε Ζου, σε παρακαλώ, μην το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μαζί, όμως, μαζί στο γήπεδο θα είμαστε. Άστο. Ναι, να βρεθούμε λίγο γιατί έχασαμε, έσβησε μνήμη από το κινητό σου ή μετά κάνε μου μια αναπάντητη. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Και κάτι άλλο σημαντικό, Γρηγόρη, συγκρίνοντας αυτές τις δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες του Απόλλωνα και της Δράμας, είναι κατά πολύ πίσω μας. Ακόμα και 2.000 να τους δρυμώχναμε εκεί, ούτε 50 άτομα δεν θα ήταν δόξα Δράμας. Άλλες ομάδες θα ήτανε. Απλά θα ερχότανε να βλέπανε το ΜΑΤ. Γιατί όταν βολοδέρνανε στην Τρίτη Εθνική και στα τοπικά, ούτε 12 άτομα δεν ήταν στο γήπεδο τους. 16 χρόνια πάω κάθε μήνα στη Δράμα και μένω 5 μέρες. Λόγω της δουλειάς. Ζου, να κλείσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Η Κυριακή θα έχει το λιγότερο 1.000, έστω και πάνω από 60 χρονών, κυλκισιώτες που είναι από όλων. Αυτοί ας με βρούνε 10 άτομα, Φτιάς με βρούνε 10 άτομα,
Αιγυπτίας με βρούνε